Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, 31 Μαΐου και φυσικά στο επίκεντρο της επικαιρότητας σήμερα βρίσκεται η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στην Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου συνέρευσε για να αποτίσει φόρο τιμής στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ παρέστηκε σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου. Την ίδια ώρα, φυσικά, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκονται και διεργασίες για να βρεθεί έτσι μια λύση στο θέμα του χρέους. Σήμερα συγκεκριμένα είχαμε το συνέδριο του Economist στην Φραγκφούρτη, όπου εκεί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν τις θέσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όχι μόνο, έτσι, και κυβερνητικοί παράγοντες, συγκεκριμένο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος. Όλα αυτά τα δούμε συνέχεια αναλυτικά με τη βοήθεια του συναδέλφου, του Νικήτα Κορονάκη, τον οποίο καλωσορίζω εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Νικήτα. Καλησπέρα, Ιρώ. Νομίζω αρκετή επικαιρότητα σήμερα και σε πολλά επίπεδα. Θα τα δούμε, όλα αναλυτικά. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, μιλάει αυτή τη στιγμή. Πριν κάνουμε μια απευθείας σύνδεση, να πούμε δύο σημαντικά πράγματα τα οποία είπε προηγουμένως. Μίλησε ουσιαστικά για μια καθαρή λύση για το χρέος της χώρας, μια λύση η οποία δεν θα επιτείνει την ανασφάλεια για τους επενδυτές και δεν θα μεταθέτει τα προβλήματα στο μέλλον, ενώ θα δικαιώνει με κάποιο τρόπο τις θυσίες τις οποίες υπέστη ο ελληνικός λαός. Την ίδια ώρα μίλησε για μια δυνατότητα που θα πρέπει να δοθεί από πλευράς των εταίρων, στο να δοθεί μια διέξοδος, έτσι ώστε η ελληνική πλευρά να προβεί σε δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές σε πρώτη φάση και σε κανονική έξοδο στις αγορές από το Σεπτέμβριο του 2018. Οπότε και θα έχουμε τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτούμε μόνοι μας το χρέος. Μίλησε ακόμα για μια εθνική απέτηση που δεν είναι άλλη από τη συστράτευση σε αυτήν την προσπάθεια για να διευθετηθεί αυτό το ακαθόδες πρόβλημα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση των όσων λέει αυτή τη στιγμή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Συνεπενδύσεων, το Εξοικονομώ Κατοίκων και το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Όλα αυτά μαζί θα διαθέσουν συνολικά μέσα στο 2017. Ρευστότητα πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι παρεμβάσεις οποίες έχουμε προχωρήσει και στο θεσμικό πεδίο για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, όπως το νέο πλαίσιο εξοδικαστικού συμβιβασμού. Θεσπίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για ένα νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων με βασικό στόχο την αποτελεσματικότητα και τη συνολική αντιμετώπιση και διευθέτηση τόσο των κόκκινων δανείων, όσο και των ληξιπρόθεσμων οφειλών απέναντι στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το νέο πλαίσιο εξοδικαστικών συμβιβασμών θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών. Στόχος μας είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού αναδιάρθρωσης κατάλληλα δομημένου, ώστε να αποκλείονται επιχειρήσεις στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν αποπληρώνουν χρέη κατά επιλογή τους, παράλληλα όμως να διευκολύνεται η διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η επίλυση των χρεών και θα διαχωριστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι βιώσιμες από τις λεγόμενες νεκρές επιχειρήσεις. Ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει και αποσυμφόρηση στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Έτσι επιτυγχάνεται η ουσιαστική ελάφρυνση υποχρεώσεων για επιχειρήσεις που θα κρίνονται βιώσιμες, ώστε να επιτυγχάνεται σύγκληση με το εξειδικευμένο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα υποβάλει η κάθε επιχείρηση. Στο πλαίσιο του εξοδικαστικού συμβιβασμού,
Προβλέπονται και κίνητρα που θα διευκολύνουν την εξοδικαστική διευθέτηση, όπως η κατάργηση φορολογικών επιβαρύσεων από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, τόσο για τον πιστωτή, όσο για τον οφειλέτη, καθώς και η παροχή κάλυψης για τους υπαλλήλους που λειτουργούν με καλή πίστη, συμμετέχοντας στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Επίσης, με το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, έρονται γραφειοκρατικά βάρη και επιταχύνεται η υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. Να κάνω αναφορά στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Ήταν και αυτό, και αυτός ένας νόμος στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη συνέλευσή σας μέχρι σήμερα. Ένα πολύπλευρο εργαλείο που συντονίζει τα επενδυτικά κίνητρα με κλαδικές πολιτικές και προτεραιότητες. Σε λίγους μόλις μήνες από την έναρξη ισχύως του, υποβλήθηκαν πάνω από 770 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι θετικές εξελίξεις που διεκδικούμε για το δημόσιο χρέος πιστεύω ότι θα σηματοδοτήσουν την οριστική επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό μας σύστημα, οδηγώντας και στην οριστική εξάλληψη των κεφαλαιακών ελέγχων από τις τράπεζες. Σε κάθε περίπτωση, ήδη αποσύρονται σταδιακά και με συγκεκριμένο ειδικό χάρτη, δίνοντας μάλιστα προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συναλλαγών. Αυτά στο λοιπόν. Πάγιο έτοιμα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Μπερδεύτηκε ότι θα πάμε απευθείας σε σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη και τη Ματίνα Τχαρκοφτάκη για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει φτάσει με το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο μεταφέρει τη σωρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην γενέτειρά του στα Χανιά. Ναι, λίγο μετά τις 7 λοιπόν απογειώθηκε το στρατιωτικό C-130 με προορισμό τη γενέτειρά του τα Χανιά, στο οποίο μεταφερόταν η σωρός του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στο ίδιο C-130 επιβιβάστηκε και η οικογένειά του. Έφτασε λοιπόν στα Χανιά, εκεί όπου θα υπάρξει ολονυχτία στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα, ενώ αύριο το μεσημέρι θα κηδευτεί στο Δημοτικό Νεκροταφείο, στον Αργουλιδέ, στο Ακροτήρι Χανίων. Να πούμε ότι σήμερα στην εξώδιο ακολουθία που τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών ήταν όλοι εκεί. Ο θάνατος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη θα λέγαμε ότι ένωσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, καθώς το παρόν έδωσαν όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, βουλευτές από όλους τους χώρους, εκπρόσωποι της δικαιοσύνης, του επιχειρηματικού κόσμου, των γραμμάτων, πολιτική του φίλη αλλά και αντίπαλη. Να, μια στιγμή, Ματίνα, που είδαμε πραγματικά αυτή την εθνική συμφιλίωση και ενότητα στην πράξη, έστω και με ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός. Απαρηγόρητα ήταν τα παιδιά του, η Κατερίνα, η Αλεξάνδρα, η Ντόρα, καθώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και τα εγγόνια του. Να πούμε ότι την εξώδιο ακολουθία στην οποία χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, ο Ιερώνυμος, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η συγκίνηση, ενώ από το πρωί συνέρεε ο κόσμος, χιλιάδες κόσμου, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Γιατί εξετέθηκε, να πούμε, και η σωρός του από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι περίπου. Εξετέθησε λαϊκό προσκύνημα, από το πλήθος κόσμου συνέρευσε προκειμένου να αποτίσει αυτό το φόρο τιμής προς τον επίτιμο πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό. Ναι, με τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού τελέστηκε η εξώδιος ακολουθία. Τυλιγμένο στη σημαία βλέπουμε. Στη Γαλανόλευκη, συγκινητική. Εκεί ήταν η στιγμή όταν ο γιος του, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφώνησε τον επικίδιο. Αναφέρθηκε φυσικά, είπε ότι κόντενες ο ίδιος προκειμένου να μην ρίχνεις βαριά τη σκιά σου πάνω μου. Και μάλιστα στο τέλος του επικίδιου, βουρκωμένος, ιδιαίτερα συγκινημένος, με τρεμάμενη φωνή, αγκάλιασε την αδερφή του, την Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση για τα παιδιά του. Και βέβαια άλλη μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία είναι όταν βγήκε το φέρετρο από τη Μητρόπολη Αθηνών και φυσικά ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος έξω από τον Ιερό Ναό, μόλις είδε το φέρετρο τυλιγμένο στη Γαλανόλευκη, φώναξε
αθάνατος με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Επιπλέον να συμπληρώσουμε ότι η έντονη συγκινησιακή φόρτιση λήγησε μετά το τέλος της εξόδου ακολουθίας στον Ισίδρο Ακούβελο, τον σύζυγο της Δώρας Μπακογιάννη, ο οποίος λιποθύμησε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για τη λήψη των πρώτων βοηθειών. Να πούμε ότι πρόσφατα είχε νοσηλευτεί στο Νάσιο και έτσι λοιπόν ήταν μεγάλη συγκίνηση, όπως είπαμε. Και η Δώρα Μπακογιάννη ήταν ιδιαίτερα συντετριμένη, ενώ την είδαμε να είναι υποβασταζόμενη και να είναι με πατερίτσα ουσιαστικά, γιατί είχε ένα ατύχημα με το πόδι της. Ναι, ακριβώς, ήταν συντετριμένη και η Δώρα Μπακογιάννη. Φυσικά όλα του τα παιδιά, τα εγγόνια του, τα δυσέγγονά του ήταν εκεί και, όπως είπαμε, ήταν εκεί σύσσωμη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, πρώην πρωθυπουργοί, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Παπανδρέου, αλλά και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης. Φυσικά, μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, είπε ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που άφησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ένας σπουδαίος πολιτικός αρχηγός, ήταν ο αγώνας του για την ενότητα της πολιτικής ζωής του τόπου, και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και με μια φράση του Ίνστον Τσόρτσιλ. Και φυσικά, όπως είπαμε, ιδιαίτερη ήταν η στιγμή όταν ο γιος του, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφώνησε τον επικίδιο. Και μάλιστα τον εκφώνησε σε δεύτερο ενικό, και αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία. Με τρεμάμενη φωνή. Φάνηκε ότι ήταν πραγματικά συναισθηματικά φορτισμένος και ήθελε να απευθυνθεί περισσότερο ως γιος του, παρά σε μια έτσι απρόσωπη ομιλία στην οποία δεν θα υπήρχε κάποια συναισθηματική διασύνδεση. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα για να δούμε τα σημαντικότερα σημεία από την επικίδιο που εκφώνησε. Σου έφτανε να είσαι μαζί με τη Μαρίκα σου, το Κοπέρνικο, όπως χαριτολογώντας την αποκαλούσες. Και βέβαια, με θέα παντοτινή το αγαπημένο σου ακροτήρι και με συντροφιά τα Λευκά Όρη. Εκεί που περπάτησες αγέροχος με την κατσούνα σου, εκεί που έκανες τα πρώτα σου πολιτικά βήματα, διδάσκοντας γενναιότητα, αλλά μαζί και φρόνηση. Και στερνή σου επιθυμία, όταν με δυσκολία πια έβγαινε η φωνή σου, ήταν να μην σταλούν στεφάνια στην κηδεία σου, αλλά να φυτέψουμε στη μνήμη σου ένα δάσος στα βουνά της Κρήτης. Ήσουν ο τελευταίος μιας γενιάς που πέρασε ανάμεσα από συμπληγάδες, αλλά και μιας γενιάς που δεν έμεινε ποτέ από αντοχή, που ένιωσε μέσα της βαθιά τις δυνατότητες της πατρίδας μας και πίστευσε σε αυτές. Μιας γενιάς για την οποία τίποτα δεν έδειχνε αδύνατο ή ακατόρθωτο. Και σήμερα που η Ελλάδα δείχνει αποσβολωμένη μπροστά στους λεστριγόνες και τους κύκλοπες μιας μεγάλης κρίσης, τα λόγια σου δεν είναι για να μας θυμίζουν τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν. Είχες άλλωστε απόλυτη επίγνωση ότι η ιστορία δεν γράφεται με αν και ότι ο χρόνος δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Γι' αυτό και το βλέμμα σου ήταν πάντα εστιασμένο στο μέλλον. Κοιτούσες μπροστά και μακριά, και αυτή ήταν η δύναμή σου. Η πολιτική σου παρακαταθήκη είναι αϊθαλής, όπως εξάλλου αϊθαλής υπήρξες κι εσύ. Και το παράδειγμά σου είναι οδηγός για όλους μας. Αυτά λοιπόν, μία μικρή γεύση από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε έντονο συγκινησιακό κλίμα η ομιλία, ο επικίδιος από τον γιο του ηρώ, και να πούμε ότι ήταν όλοι όσοι μίλησαν και σε δημοσιογράφους μετά έκαναν λόγο για τον μεγάλο ηγέτη Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος με το θάνατό του κλείνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία ηρώ. Μάλιστα, είδαμε, όπως είπατε και νωρίτερα, ότι όλος ο πολιτικός κόσμος από όλους τους χώρους έδωσε το παρόν, ανεξάρτητα ακόμα και άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν έρθει απέναντι στον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη. Ή και τώρα δεν συμμερίζονται τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Αλλά παρά τα αυτά όλοι εκτιμούν ότι έχει ανεφύσει ανεξίτηλο το σημάδι του σε σύγχρονη πολιτική ιστορία. Αυτό είναι αμφισβήτητο. 70 χρόνια υπηρέτησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό με αξιοπρέπεια και
με σεβασμό. Ο μακροβιότερος, να πούμε, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 1946. Πραγματικά, μέχρι το 2004, όπου εγκατέλειψε τα κοινά, αλλά πάντα ήταν ενεργός, πάντα ήταν παρόν, πάντα ήθελε να ακούει και τη νέα γενιά και να μιλάει μαζί τους. Το είχαμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Η Ρώνα αφουγκράζεται τους νέους και να παίρνει ζωή από αυτό, όπως και ο ίδιος έλεγε. Σίγουρα, βέβαια, τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους κυρίως μήνες είχε επιβαρυνθεί πολύ η υγεία του και είχε σταματήσει και τις δημόσιες εμφανίσεις. Είχε μεταφερθεί στο σπίτι του στη Γλυφάδα, όπου και τον επισκεφτούνταν σχεδόν καθημερινά όλα του τα παιδιά, γιατί ήξεραν ότι ζούσαν τις τελευταίες αυτές. Και από εκεί φαίνεται ότι ιδιαίτερα μετά το θάνατο της συζύγου του, της Μαρίκας, το 2012. Τον κατέβαλε αυτό πολύ. Ναι, τον κατέβαλε πάρα πολύ και η υγεία του επιδεινώθηκε. Να συμπληρώσουμε ότι μεταξύ άλλων φυσικά παρευρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατά την είσοδό του στην Μητρόπολη Αθηνών αποδοκιμάστηκε από μερίδα του συγκεντρωμένου πλήθους. Άρα μαυρώθηκε λίγο αυτό το κλίμα ενότητας και συμφιλίωσης. Εντάξει, προσπάθησαν και τα μέσα ενημέρωση, νομίζω, να δώσουν τόσο έκταση σε αυτό το θέμα. Οι Ρώσοι σεβάστηκαν τη στιγμή. Όντως, ο Πρωθυπουργός έκανε είσοδο μαζί με τον κύριο Αποστολάκη. Ήταν μεμονωμένες δηλαδή οι αντιδράσεις και οι αποδοκιμασίες. Κατά την είσοδο, ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε σε ένα χώρο όπου το μεγάλο πλήθος ανήκουν στην δεξιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε βγήκε αυθόρμητα. Ωστόσο, δεν πήρε έκταση και αυτό. Καταδικάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της, η οποία είπε ότι οι συγκεκριμένες αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα φυσικά δεν συνάδουν με το ύφος και το ήθος της παράταξης, ούτε και με τη στιγμή καθόλου κατάλληλη. Φυσικά να υπάρξουν αποδοκιμασίες σε μια τέτοια. Έτσι, ενώ να πούμε αντίθετα, Ματίνα, ότι έντονα χειροκροτήθηκε τόσο ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμανλής, όσο και ο τόσο βασιλιάς. Ήταν στο κομματικό του κρατήρι. Ναι. Όσο και ο τόσο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Και αυτό της Νέας Δημοκρατίας παρευρέθηκαν και βουλευτές του κόμματος, σαφώς. Και ο τόσο βασιλιάς Κωνσταντίνος, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δέχτηκε αρκετά χειροκροτήματα και τον προσέγγισαν πολλοί άνθρωποι από ό,τι είδαμε στις εικόνες, οι οποίοι του εξέφρασαν τον θαυμασμό και τον επικρότησαν την παρουσία του. Η βασιλική πτέρυγα. Να πούμε ότι ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος με τον Κωνσταντίνο το Μητσοτάκη και στα γεγονότα του 1965 συμμετείχαν μαζί, διαμόρφωσαν μαζί ιστορία στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ανεξαρτήτως και πάλι πεποιθήσεων κτλ. Και επειδή μιλάμε για πεποιθήσεις, σίγουρα ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει, τουλάχιστον στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τη συμφωνεί με τις θέσεις του, τις πολιτικές είτε όχι, ότι υπήρξε ένας πολιτικός ο οποίος μίλησε με αλήθεια στο λαό, δεν λαϊκήσε, έτσι, δεν υπήρξε ποτέ δημαγωγός. Δεν υποσχέθηκε κάτι το οποίο δεν ήθελε να εφαρμόσει. Όσα εξήγηλε, ήθελε να τα εφαρμόσει ανεξαρτήτως των κοινωνικών αντιδράσεων. Θυμίζω την αποκρατικοποίηση, την προσπάθεια αποκρατικοποίησης των αστικών λεωφορείων της Αθήνας στη δεκαετία του 90 που τελικά δεν ευδοκίμησε, γιατί υπήρξαν οι συνδικαλιστικές αντιδράσεις. Παρά τα αυτά, το είχε πιστέψει αυτό και ήταν μια ιδέα την οποία πρέσβευε εξ αρχής. Από εκεί και πέρα, άλλο πράγμα το οποίο το αναγνωρίζουν και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο το είπε και στον επικίδιο που εκφώνησε, είναι το γεγονός ότι βρισκόταν μπροστά από την εποχή του. Προέβλεψε κάποιες καταστάσεις και έχει σημασία αυτό να πούμε είπαν ότι ήταν αυτός ο οποίος προέβλεψε ότι θα έρθει μια μέρα στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε, είτε επιδοκιμάζουμε τις πολιτικές του θέσεις είτε όχι. Στο λαϊκισμό, θέλω απλά να συμπληρώσω ότι και στο λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ότι θα θυμάται πάντοτε τον αγώνα που έδωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εναντίον του λαϊκισμού. Ακριβώς. Και να πούμε σε αυτό το κλίμα συμφιλίωσης, ενότητας και σύγκλησης, ότι ο κύριος Μανώλης Γλέζος επισκέφθηκε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απροειδοποίητα στο σπίτι του, ναι, χτύπησε το κουδούνι λοιπόν και ήταν ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το βράδυ το σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανέβηκε πάνω κρατώντας ένα γράμμα και ένα λουλούδι. Μάλλον το λουλούδι το έδωσε στην Ντόρα Μπακογιάννη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συστήνοντας τον Μανώλη Γλέζο στην κόρη του, είπε: έχεις την τιμή να έχεις μπροστά σου έναν ήρωα της Ελλάδας. Της εθνικής αντίστασης. Πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή χθες, όπως μετέφερε σήμερα το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ελευθερία του Τύπου, να πούμε, που είχε και φωτογραφικό στιγμιότυπο. Μια πολύ συγκινητική στιγμή. Ήταν όλοι μαζεμένη η οικογένεια Μητσοτάκη στο σπίτι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να ετοιμάσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της κηδείας. Και ο κύριος Γλέζος έδωσε τη δικιά του νότα. Ήταν και ανήμερα, να πούμε, της ημέρας που μαζί με το
Απόστολο Σάντα, κατέβασαν τη σημαία από την Ακρόπολη. Είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Έδωσε ένα γράμμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου ξεκινούσε από στίχους της Ιλιάδας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία και αυτή τη στιγμή. Πάμε να πάρουμε όμως μία γεύση και από όσα είπε στον επικίδιο λόγο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Και είναι για αυτά τα έργα που χρειάζεται σήμερα να πούμε και να θυμηθούμε. Γιατί οι περιλυπόμενοι, για να χρησιμοποιήσω τον όρο του Αποστόλου, πρέπει να διδασκόμαστε από τα έργα των μεγάλων που φεύγουν, των μεγάλων φυσιογνωμιών που μας αφήνουν πίσω. Και κυρίως αυτό είναι ευθύνη εκείνων που διαχειρίζονται τις τύχες του τόπου αυτές τις κρίσιμες ώρες. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πραγματικά υπήρξε ένας κορυφαίος ηγέτης. Ηγέτης ο οποίος άφησε το στίγμα του ανεξίτηλο στον τόπο μας, στην ιστορία, την πολιτική, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πάνω από 50 χρόνια. Τέσσερες είναι, μεταξύ άλλων, οι μεγάλες παρακαταθήκες που μας αφήνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Με το έργο του και βεβαίως με το χαρακτήρα και την οτροπία του. Παρακαταθήκη πρώτη, η υπεράσπιση της δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε πάντα υπέρμαχος, στήριγμα της δημοκρατίας. Ήταν αντίθετος σε κάθε είδους δυνάστη, σε καθέναν ο οποίος επιχείρησε να καταλύσει τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το απέδειξε στη ζωή του. Είτε ο δυνάστης αυτός ήταν κατακτητής, είτε ήταν δικτάτορας. Και ήταν η ζωή του ένας διαρκής αγώνας. Και συνεχώς υπενθύμιζε κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Η στήριξη της δημοκρατίας είναι στάση ζωής. Η δημοκρατία είναι εύθραστο αγαθό. Ποτέ δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι θα διαρκέσει. Η υπεράσπιση της λοιπόν είναι χρέος. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την εξώδια ακολουθία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αυτού του μεγάλου πολιτικού άνδρα, κατά γενική ομολογία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Ματίνα τη Χαρκοφτάκη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε μετά της οικονομίας. Σε λίγο εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν για να δούμε τώρα τα του χρέους αυτού του ζητήματος που έχει αναδειχθεί σε εγώριο δεσμό. Καθώς υπάρχει ασυμφωνία γνωστή μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βερολίνου, ασυμφωνία μεταξύ θεσμών όπως είδαμε σήμερα με σχετικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων από το βήμα του συνεδρίου του Economist που διεξήχθη στη Φραγκφούρτ. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως αναλυτικά, εδώ με τη βοήθεια του Νικήτα του Κορονάκη. Πραγματικά, η ροή είναι σήμερα μια έντονη μέρα και με πολλές δηλώσεις και πάντα με επίκεντρο το χρέος. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε, όπως είπαμε νωρίτερα, από το βήμα του συνεδρίου τους καθαρές λύσεις, μια συνολική συμφωνία για το χρέος και έκανε σαφές ότι δεν δεχτήκαμε στις 22 του Μαΐου, δεν είπαμε ναι στο Eurogroup σε μια λύση, γιατί δεν είχαν εξασφαλιστεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις που θα έβγαζαν την Ελλάδα από το αδιέξοδο. Είπε ακόμα ότι θα γίνουν κινήσεις για την άρση των capital controls. Εδώ να σημειώσω αυτό, το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Η ΡΟ, ωστόσο, δεν έχει γίνει κάτι πολύ ουσιαστικό. Το έθεσε όμως ως προϋπόθεση, εφόσον διευθετηθεί το θέμα του χρέους. Είπε ότι αν πραγματικά μπει στο τραπέζι των συζητήσεων και συγκεκριμενοποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τότε θα υπάρξει και η επιστροφή στην κανονικότητα και η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και έτσι θα μπει η ελληνική οικονομία στον ενάρετο αυτό κύκλο της ανάκαμψης. Εγώ η Ρο θα κρατήσω δύο πράγματα. Ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός κάλεσε σε διάλογο όλους τους υπόλοιπους φορείς, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ανεξάρτητα από διαφωνίες, όπως είπε. Mm-hmm. Και εδώ επανέλθεται ένα σενάριο που διέψευσε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου την προηγούμενη εβδομάδα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ήταν ένα θέμα που άνοιξε ο κύριος Παπαδημούλης. Το Μέγαρο Μαξίμου όμως το διέψευσε. Ωστόσο, βλέπουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό. Το διέψευσε και η Νέα Δημοκρατία προηγουμένως όμως. Είπε ότι δεν τίθεται θέμα, γιατί κινήσεις της κυβέρνησης έχουν φτάσει στα όρια της αυτογελιοποίησης. Θέλω να πω.
Και εκ των δύο πλευρών δεν είδαμε ένα κλίμα συνένεσης προκειμένου να συγκληθεί αυτό το πολιτικό συμβούλιο. Και είχαμε και χθες, να πούμε και εδώ, αποκλειστικά από το SBC Live, τον κύριο Ρήγα, τον γραμματέα του κόμματος, ο οποίος είπε ότι δεν πιστεύει σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού πάντως. Ναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα ότι λέει η Νέα Δημοκρατία ή αν συμφωνεί, αν κληθεί, τότε θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται το κλίμα συνένεσης και να δημιουργηθεί αυτό που λέμε η Εθνική Ελλάδος για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Το χρέος. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το καρποθεί το ένα κόμμα ή το άλλο. Θα το καρποθεί η ίδια η Ελλάδα. Θα τονώσει κλίμα εμπιστοσύνης, θα προσελκύσει επενδύσεις. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό, μόνο με την εκταμείευση μιας δόσης, με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος. Θα πρέπει να έχουμε και τις βιώσιμες προοπτικές στο μέλλον για να εμπνεύσουμε αυτή την περιβόητη εμπιστοσύνη. Η οικονομία εμπιστοσύνη είναι. 100%. Και το θέμα του χρέους είναι ένα βασικό κομμάτι στο παζλ. Αλλά αυτό που λίγο πάει να στρογγυλέψει η κυβέρνηση, γιατί. Μέχρι το προηγούμενο Eurogroup, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο κ. Τζανακόπουλος, όλα τα κυβερνητικά στελέχη έθεταν το θέμα του χρέους ως βασική προϋπόθεση. Έλεγαν μέτρων εδώ και τώρα για το χρέος. Έθεταν πριν δύο εβδομάδες, θυμόμαστε όλοι ότι η Βουλή πέρασε πολύ σκληρά μέτρα. Ναι. Όλα αυτά, αν θυμάστε την ατζέντα εκείνη των ημερών, ήρθαν με την προϋπόθεση ότι η χώρα μας θα πάρει στο επερχόμενο Eurogroup τότε μία σαφέστατη λύση για το χρέος. Την οποία αυτό όμως υποσχέθηκε εννοείς ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι θα φόραγε γραβάτες κτλ. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ότι η ασυμφωνία βρίσκεται στους κόλπους των δανειστών και όχι σε εμάς. Είναι εύκολο. Εμείς, δηλαδή, έχει πεταχτεί το μπαλάκι από εμάς, ναι. Έχει πάει σε εκείνο είναι το γήπεδο. Είναι εύκολο να ρίχνουμε την ευθύνη στο Δέλτα Νητάφ και στον κύριο Σόιμπλε, βέβαια. Εκ των πραγμάτων. Ο Σόιμπλε δεν θέλει να έρθει τώρα λύση για το χρέος λόγω των γερμανικών εκλογών. Θέλει μετά το τέλος του προγράμματος. Δεν συμφωνεί καν σε μια εξειδίκευση έστω ή μια συγκεκριμενοποίηση των μέτρων. Η Ελλάδα από πλευράς της έχει εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον κύριο Ντάισιμπλουμ, ναι, έχουν κάποια άλλη εικόνα, κάποια άλλη οπτική. Εν πάση περιπτώσει, υπολείπονται έστω κάποια 20 προαπαιτούμενα. Ο κύριος Ντάισιμπλουμ όμως το ανοίγαγε αυτό σε εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα και δύσκολο θέμα. Τι είπε ακριβώς? Ήταν μια επιστολή που έστειλε στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και, όπως είπε, αναφέρθηκε στα προαπαιτούμενα. Καμία κουβέντα για το χρέος ή για κάποιο άλλο θέμα. Είπε ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές εκκρεμότητες στα προαπαιτούμενα. Γύρω στις 140 είναι τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της Β' αξιολόγησης. Ένα θέμα που εμείς θεωρητικά το είχαμε κλείσει, ότι έχει ολοκληρωθεί το θέμα της συμφωνίας. Εδώ βλέπουμε να αφήνεται ανοιχτό και να μεταθετίθεται το όλο αυτό θέμα στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, όπου εκεί πάλι η ελληνική κυβέρνηση, να πούμε και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μεταφέρει πάλι το επίκεντρο. Δηλαδή, δεν λέει ότι και εκεί θέλω μια λύση για το χρέος. Λέει ότι θέλουμε απλά μια σαφήνεια, όχι λήψη μέτρων εδώ και τώρα. Αυτό το γνωρίζαμε εξ αρχής. Δηλαδή, όσο ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και στο προηγούμενο Eurogroup και τώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, μέσω επαφών που πραγματοποιούνται για να βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα, βλέπουμε ότι όλοι γνωρίζουν ότι, και το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος, μιλάμε για συγκεκριμενοποίηση των μέτρων, των μεσοπρόθεσμων, όχι για άμεση λύση. Η λύση θα επέλθει με το τέλος του προγράμματος, το 2018 και μετά. Όμως, πάμε να δούμε αν αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσίπρας σήμερα, ο οποίος ζήτησε μια ρητή δέσμευση για διευθέτηση του χρέους, μια καθαρή λύση σε αυτό, προκειμένου να βγει και η χώρα στις αγορές, όπως είπε, από το Σεπτέμβριο του 2018, αφού πρώτα προβεί σε δοκιμαστικές εξόδους. Κάτι αντίστοιχο όμως είπε και ο κύριος Τσακαλώτος, μιλώντας στο συνέδριο του Economy στη Φραγκφούρτη. Μίλησε εξίσου για μια καθαρή λύση. Έτσι, να πούμε ότι σήμερα είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στη Φραγκφούρτη, εκεί που χτυπάει η καρδιά και της γερμανικής οικονομίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι ομιλητές ήταν πάρα πολύ Ευρωπαίοι. Από την πλευρά της χώρας μας ήταν ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Στουρνάρας. Το θέμα τιτλοφορείται της ημερίδας, μπορεί η Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές. Ένα κέριο θέμα που βλέπουμε ότι το θέτει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών ως άμεσο αποτέλεσμα της λήψης μέτρων για το χρέος. Τι ζητούν? Ζητούν να αλλάξει το κλίμα. Να. Δηλαδή, ο κύριος Τσακαλώτος το είπε ξεκάθαρα. Λέει, θα ήμουν, λέει, ευτυχής αν αύριο οι χρηματοπιστωτικές αγορές βεβαίωναν ότι αυτή τη φορά, δηλαδή μετά το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, ότι κάτι αλλάζει. Και 21 Ιουνίου, δηλαδή μια εβδομάδα μετά το Eurogroup, θέλω οι Financial Times, Wall Street Journal, η Handelsblatt να πούν ότι η απόφαση που λήφθηκε δίνει εμπιστοσύνη. Κατηγόρησε όμως, έριξε και κάποιες ευθείες βολές προς συγκεκριμένες χώρες, χωρίς να το ονομάσει ευθέως. Προφανώς απευθυνόταν στη Γερμανία και στην Ολλανδία για το γεγονός ότι προέκριναν στο προηγούμενο Eurogroup τη σπαστή λύση. Κάτι το οποίο αποδοκιμάζει και απορρίπτει η ελληνική πλευρά. Τη σπαστή λύση που τι λέει ουσιαστικά?
ότι θα πρέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει ως τεχνικό σύμβουλο στο τρέχον πρόγραμμα και να μπει χρηματοδοτικά με το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος και με νέο μνημόνιο. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά και κάτι το οποίο έθεσε πάλι εμφατικά ο κύριος Τσακαλώτος στο συγκεκριμένο συνέδριο. Είπε ότι κάτι τέτοιο είναι μια λύση η οποία δεν αποδέχεται η ελληνική πλευρά. Και έχει τη σημασία να το πούμε, γιατί ακόμα διεκδικούν αυτό που λέμε μια καθαρή λύση, τουλάχιστον μια λύση η οποία δεν θα είναι λύση μήμετρο, αλλά μια συνολική λύση που θα δίνει μια προοπτική για την ελληνική. Το ίδιο νομίζω είναι και η απέτηση του ΔΝΤ σε μια καθαρή λύση. Δεν είναι τόσο εμφατικό όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φαίνεται ότι επηρεάζεται από τις σειρήνες του κύριου Σόιμπλε, ενδεχομένως κάποιων πιο αυστηρών και κάποιων πιο άτεκτων στο θέμα του χρέους επί Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μια τεχνική ασάφεια που εντοπίζουμε εδώ από το ΔΝΤ. Πάντως, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Ήρω χθες δεν παρέλειψε να επιτεθεί στο Ταμείο. Χαρακτήρισε λάθος τις υπερβολικές προβλέψεις για την Ελλάδα και είπε πως αν κινούταν με μόλις 1% ανάπτυξη για τα επόμενα 40 χρόνια, οριστικά θα ακύρωνε τη θεωρία του. Εσύ αυτό σου φαίνεται παράλογο. Για ποιο λόγο δεν τασόμαστε τουλάχιστον στο πλευρό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έστω το οποίο μας στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, στο θέμα της διευθέτησης του χρέους. Βέβαια, εμείς χθες είχαμε τον κύριο Ρήγα εδώ και τον ρώτησα ευθέως για το κατά πόσο θεωρείται στρατηγική της κυβέρνησης το να διεκδικήσει μια έκθεση βιωσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακάμπτοντας την έκθεση βιωσιμότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αν αυτός είναι ο στόχος, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διάγεται πιο θετικά προς την ελληνική πλευρά σε σχέση με το χρέος, συγκριτικά τουλάχιστον με την Γερμανία ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που μου είπε, χωρίς να μου το πει ευθέως, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει σήμα για λύση. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε ως πράγματι μία κίνηση που μάλλον λέει ναι σε αυτή την προοπτική και σε αυτό το ενδεχόμενο. Μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο είναι αυτό το οποίο διεκδικεί και θέλει να πραγματοποιηθεί από πλευράς της Ευρώπης. Από εκεί πέρα όμως είχαμε και το Σόιμπλε. Το γνωστό, άγνωστο Σόιμπλε, γνωστό για τις θέσεις του, άγνωστο για το τι ακριβώς επιδιώκει με αυτή την στάση του, η οποία πράγματι είναι πάρα πολύ ενηγματική και αμφιλεγόμενη σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, έχουμε τις γερμανικές εκλογές, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν αλλάζουν. Δηλαδή, δεν θα ξέρει ο γερμανικός λαός, αν διευθυνθεί τώρα το χρέος ότι θα πρέπει να πληρώσει για τους Έλληνες πολίτες νέα μνημόνια, νέα προγράμματα κτλ. Οπότε και αυτό είναι λίγο. Θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω αν είναι παιχνίδια αυτά του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Σίγουρα προκαλούν πάντως πονοκέφαλο στην ελληνική κυβέρνηση. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Σόιμπλε, γραπτός, γιατί δεν παρέστη. Ναι, δεν πήγε στη Φραγκφούρτη ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Έστειλε μία επιστολή όπου δεν αναφέρθηκε να πούμε στο χρέος. Είπε ότι τα εμπόδια παραμένουν και ότι είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος με εμπόδια προς την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Τα έχει πει όμως άλλες φορές. Ναι, η αξιολόγηση. Αν χρειαστεί και δεν θα χρειαστεί και το θέμα είναι μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά. Είπε ότι σε την παρούσα φάση έφερε σε πρώτο πλάνο την αξιολόγηση. Ότι πρέπει να κλείσει. Ελπίζουμε όλοι και όπως έχουμε τα πρώτα δείγματα ότι στο επόμενο γύρο από 15 Πρέπει, κοίτα όμως, δεν θα πρέπει και εκεί ενός. Αφού εμείς στηρίσαμε τα συμφώνη ΦΕΔΕ, το αναγνώρισε και ο ίδιος και μετά το Eurogroup το προηγούμενο. Για ποιο λόγο ο ίδιος δεν τηρεί τα συμφώνη ΦΕΔΕ? Γιατί υπήρξε δέσμευση των εταίρων για διευθέτηση του χρέους όχι από τώρα, όχι από το προηγούμενο Eurogroup, όχι από το Eurogroup του Μαΐου του 2016, αλλά από τον Νοέμβριο του 2012 επί Σαμαρά υπάρχει αυτή η δέσμευση. Και τώρα έρχονται και μας λένε, α, θα δούμε αν πρέπει να διευθετηθεί το χρέος. Μα η διευθέτηση του χρέους είναι μια αναγκαιότητα. Είναι μια αναγκαιότητα όχι μόνο για να αποπληρώνουμε τις δανειακές μας ανάγκες με μεγαλύτερη ευκολία. Αλλά είναι ο τρόπος για να μπει επιτέλους αυτή η ρημάδα οικονομία σε ένα κύκλο βιωσιμότητας. Να μπορέσουν οι τράπεζες να δίνουν ρευστότητα τις επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή είναι στεγνωμένες. Να μπορεί η ίδια η χώρα να δανείζεται από τις αγορές έτσι ώστε να εμπνεύσει και κλίμα εμπιστοσύνη στους επενδυτές και έχουμε καμία επένδυση, μπας και δημιουργηθεί καμία θέση εργασίας. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν οι θεσμοί και προσωπικά ο κύριος Σόιμπλε ότι αν υπάρξει λύση για το χρέος, θα υπάρξει και λύση στο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας και άρα δεν θα χρειάζεται συνεχώς να δίνουν νέα χρήματα στον άδειο πάτο του βαρελιού. Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το πόσο πραγματικά το θέλει αυτό ο κύριος Σόιμπλε, ούτε το ποια είναι η στρατηγική του ειλικρινά. Γιατί εντάξει, εδώ παίζεται και ένα σαφέστατο πολιτικό παιχνίδι και σε επίπεδο Ευρώπης και σε εσωτερικό επίπεδο στη Γερμανία. Η Ελλάδα όμως ποντάρει στο μέτωπο του Νότου που έχει δημιουργήσει με τον νέο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, και με το μέτωπο της Ιταλίας. Η Ελλάδα ποντάρει. Ποντάρει κατά καιρούς, βλέπουμε να επενδύει πολύ και να δημιουργεί προσδοκίες και στον ελληνικό λαό και στους ίδιους. Για πολιτικές λύσεις που φάνηκε ότι δεν έχουμε προηγούμενα πολιτικές λύσεις, να τα λέμε αυτά. Πολιτική λύση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Και βλέπουμε μια καθυστέρηση η οποία διονύζεται. Καθυστερούμε, πάμε από το ένα ορόσημο στο άλλο, από το ένα Eurogroup στο άλλο. Τώρα περιμένουμε 15 του μήνα το Eurogroup. Μετά υπάρχει σύνοδο σε κορυφής που
φαίνεται να στραβοκοιτάει προς τα εκεί πλέον. Ότι κόλληση έργησε σίγουρα η ελληνική πλευρά, γιατί περιμένουμε να κλείσει αυτή η αξιολόγηση εδώ και κάτι μήνες και δεν κλείνει. Αλλά τώρα φάνηκε ότι κλείνει. Περιμένουμε απλά το τυπικό, OK, με την εκταμείευση της δόσης. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το άλλο το αγκάθι, που αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και εξού και ο τίτλος. Το χρέος, οι προσδοκίες και οι αντικρουόμενες απόψεις. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο με τις αντικρουόμενες απόψεις, γιατί έχει σημασία το ότι άλλα λέει η καρδιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου. Άλλα λέει ο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, άλλα λέει ο άλλος. Είχαμε λοιπόν τον κύριο Σόιμπλε και τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, οι οποίοι φαίνεται να μένουν στο τρέχον πρόγραμμα, στις μεταρρυθμίσεις, στα προαπαιτούμενα. Είχαμε όμως και θετικότερες δηλώσεις. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον κύριο Ακερέ. Ο κύριος Κερέ είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στις 15 του μήνα μία συμφωνία. Μία επιτέλους συμφωνία. Ζήτησε την αφοσίωση όλων των πλευρών στην επίτευξη μίας συμφωνίας. Η σαφήνεια, είπε, στα μέτρα για το ελληνικό χρέος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Και δήλωσε και απογοητευμένο το γεγονό ότι δεν βγήκε λευκό καπνό στο θέμα του χρέου στο προηγούμενο Eurogroup. Πραγματικά. Είχε ποντάρει σε αυτό, ευελπιστούσε σε αυτό και φαίνεται ότι τώρα ευελπιστεί για το επόμενο, για το προσεχές Eurogroup τη 15η του Ιουνίου. Εκείνο φαίνεται ότι είναι με το πλευρό μα. Είναι σύμμαχό μα τουλάχιστον, με βάση τα όσα λέει. Αλλά έρχεται πάλι άλλη αντικρουόμενη δήλωση. Μετά το Μπενουά Κερέ, έχουμε φυσικά τον ESM, και τον ESM, που εκεί πρόσχεται πιο πολύ στο γερμανικό μέτωπο. Γιατί αυτό το οποίο ουσιαστικά πρόκρινε είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόσει η ελληνική πλευρά και δευτερευόντως το χρέος και να μην αποπροσανατολιζόμαστε και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα του χρέους όταν άλλα σημαντικά ζητήματα ακόμα είναι στην επίκεντρο. Γραμμή Σόιμπλε, γραμμή Ντάισεμ. Κοιτάξτε να κλείσετε την αξιολόγηση, να εφαρμόσετε τα συμφωνηθέντα, να υλοποιήσετε τις μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμα και όταν τα έχετε πετύχει όλα αυτά, ανοίγουμε και τη συζήτηση για το χρέος. Δεν μπορούν να αντιληφθούν, μάλλον ή δεν θέλουν να αντιληφθούν οι ΡΟΟ, ότι μια διευθέτηση του ελληνικού χρέους αυτόματα θα ανοίξει ένα κανάλι αισιοδοξίας, θα δώσει έναν αέρα αισιοδοξίας, ούτως ώστε όλα τα νούμερα πλέον να είναι θετικά. Και το βασικό, αυτό που είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μακάρι να τα καταφέρουμε, ποιος δεν το θέλει, το να μπορεί να είναι αυτόνομη δανειακά η χώρα μας, το να μπορεί να είναι ελεύθερα στις αγορές και να μην έχει την ανάγκη πλέον ούτε του Δέλτα Νιτάφ να περιμένουμε, θα μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει, θα βάλει χρήματα, δεν θα βάλει ούτε των Ευρωπαίων ηγετών και να μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη της κανονικά. Πάντως, ο επικεφαλής του κλιμακίου του ESM στο συγκεκριμένο συνέδριο είπε και όλες ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ άμεσα να διευθετηθεί το χρέος, γιατί έχουν γίνει και άλλες διευθετήσεις στο παρελθόν. Είπε για το PSI, το οποίο πραγματοποιήθηκε, ενώ μίλησε για το μηχανισμό που προσέφερε τη διευκόλυνση ο ESM για να μειωθεί το κόστος δανεισμού της χώρας στο παρελθόν. Αυτά μάλλον τα θεωρεί αρκετά, άρα δεν προκρίνει μια νεότερη λύση. Πολύ πιθανό. Ο κύριος ήταν από το ESM, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Τζιαμαριόλι. Έχει και δύσκολο όνομα. Γι' αυτό εγώ το είπα απλώς. Επικεφαλής του κλιμακίου του ESM. Ναι, ήταν ο Νικόλα Τζιαμαρόλι και ο Ρόλφ Στράους, επικεφαλής οικονομολόγος του μηχανισμού. Και δύο στο ίδιο μήκος κύματος είπαν αυτό. Είπες, ξεχάστε το χρέος μας, είπαν στην ουσία και καθαρά. Ναι. Υιοθετήστε το πρόγραμμα, εφαρμόστε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Πάντως και ο Κερέα από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρότι ήταν θετικό στην άμεση διευθέτηση του χρέους, έκρουσε και κάποια καμπανάκια κινδύνου και συγκεκριμένα για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Αναφέρθηκε σε αυτό και είπε ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διακρατούν ένα ποσοστό 45% κόκκινων δανείων. Πράγμα το οποίο δεν ευνοεί τις τράπεζες στο να τονώσουν με ρευστότητα την πραγματική οικονομία και να φέρουν οι ίδιοι στην ανάκαμψη στην πραγματική οικονομία. Παρατάφεσε αυτά, απάντησε όμως ο κύριος Τουρνάρας. Ο κύριος Τουρνάρας ήταν και εκείνος στη Φραγκφούρτη. Όπου και αναφέρθηκε συγκεκριμένα για τα κόκκινα δάνεια και έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Έκρουσε καμπανάκι, είπε ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Η οικονομία δεν αντέχει άλλο χρόνο αβεβαιότητας. Πρέπει να μπουν με σαφήνεια όλα τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, αλλά και χαμηλότερους στόχους για τα πλεονάσματα, ζήτησε ο κεντρικός τραπεζίτης. Όπως επανέλαβε, το έχει πει πολλές φορές ο κύριος Τουρνάρας. Ένα μέτωπο λοιπόν δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θες. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μπορεί να βλέπει καθαρά αμυγώς τεχνικά τα θέματα, ότι πράγματι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να διευθετηθεί. Και η ελληνική πλευρά που ζητά μετεπιτάσιο στη διευθέτηση του χρέους. Και έρχεται πραγματικά ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος επανέρχεται με αυτή την πρόταση, γιατί την είχε ξανααναφέρει στο παρελθόν και έχει μιλήσει για ουσιαστικά στόχο γιατί. Πλεονάσματος από 3,5% του ΑΕΠ στο 2% μέχρι το 2020. Και απλώς το 3,5% να παραμείνει μέχρι το 2020, όχι μόνο μέχρι το 2022, στο οποίο συμφώνησε η ελληνική πλευρά.
πλευρά και από το 2022 και μετά να πέσει ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2%. Ενώ ταυτόχρονα έχει μιλήσει για μία φόρμουλα διευθέτησης του χρέους με τη μετάθεση της αποπληρωμής των τόκων του EFSF κατά 8,5 χρόνια. Αυτή, ουσιαστικά αυτό το πακέτο της πρότασης, σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, θα έκανε το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Έτσι. Μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα το αποδεχτούν ή αν θα τεθεί στο τραπέζι το προσεχές Eurogroup ή αν η ελληνική πλευρά το καταθέσει ως πρόταση ή ως θέση και θα δούμε αν πράγματι γίνει αποδεκτό. Αν δεν γίνει αποδεκτό, κάτι το οποίο μένα στα αυτιά μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Ο κύριος Στουρνάρας και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος πάντα μιλάει με αριθμούς και με στοιχεία όλα και με δεδομένα. Φυσικά. Υπολογισμένα και εκ των έσω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί είναι εύκολο το να κάνει κάποια έρευνα και να βγάλει κάποια ποσοστά κάποιος εξωτερικός παρατήρητης. Και είναι διαφορετικό αυτό που σου λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και ο κύριος Στουρνάρας. Και όπως είπαμε, βέβαια, μίλησε και για τα κόκκινα δάνεια, στα οποία πρώτο αναφέρθηκε ο κύριος Κέρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θεώρησε ότι είναι πολύ αισιόδοξο ο στόχος της μείωσης των κόκκινων δανείων μέχρι το 2019 κατά 40 δις. Το θεώρησε υπερφιλόδοξο. Και πράγματι είναι με τα δεδομένα της οικονομίας, έτσι. Είναι γιατί αρκετά τα πράγματα έχουμε προβεί σε στάση πληρωμών. Πώς είναι δυνατόν και οι επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το κλίμα της ύφεσης να αποπληρώσουν τα δάνειά τους ή, εν πάση περιπτώσει, να πρασινίσουν τα δάνειά τους και να αποπληρώσουν σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα τις δόσεις των δανείων τους. Απάντησε ακριβώς αυτό όμως ο κ. Στουρνάρας. Ότι η ύφεση δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι κάτι άλλο. Η ύφεση όμως έρχεται και με μέτρα διαφορετικά. Όχι φοροπηκτικά, όχι μέτρα που περιλαμβάνουν λιτότητα και περικοπές και την ίδια ώρα, όπως είπαμε, με μέτρα τα οποία ουσιαστικά εναπόκειται στη θέση των θεσμών να τα εφαρμόσουν, που, όπως είπαμε, είναι αυτός ο ενάρτητος κύκλος που θα ανοίξει με την προσέγγιση επενδύσεων, αν και εφόσον διευθετηθεί το χρέος. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, όλα τα πράγματα γυρνάνε γύρω από τα ίδια θέματα. Ακριβώς. Είπαμε αυτό. Το έχουμε πει 100 φορές, θα το ξαναπούμε, ότι το χρέος, ναι, η διευθέτηση του ελληνικού χρέους είναι ένα βασικό κομμάτι για να πάει η οικονομία μπροστά, για να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Ωστόσο, βέβαια, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι εφαρμόζοντας φορομπηκτική, όπως είπες και εσύ, πολιτική, δεν μπορείς να φέρεις την ανάπτυξη, δεν μπορεί να πέσει χρήμα στην αγορά. Όσο αισιόδοξη και αν είναι στην κυβέρνηση, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δουν και αυτό σίγουρα. Πάμε να δούμε όμως ένα απόσπασμα από το τι είπε ο κύριος Τζανακόπουλος σε σχέση με τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις, τόσο για τη δεύτερη αξιολόγηση όσο και για το χρέος. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Το νέο 15 το έχουμε ζήσει από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά δημοσιογραφικά και εικονικά γύρω στις 5 φορές. Δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει τέτοια βούληση από κανέναν, ούτε από τη μεριά των δανειστών, ούτε από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Αντιθέτως, όλοι δουλεύουν έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βρούμε μία λύση που θα καλύπτει όλες τις πλευρές στο προσεχές Eurogroup. Δεν βλέπω το λόγο για να έχουμε τόσο μεγάλες εντάσεις και εξάρσεις και να πυροδοτούνται φόβοι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα καταλήξει ένα βάγιο. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε εμείς στο Eurogroup είναι να υπάρξει μία απόφαση η οποία κατά την εκτίμηση και της ελληνικής πλευράς αλλά και όλων των υπολείπων θα δίνει τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε μία λύση, μία πρόταση μάλλον, η οποία δεν θα δίνει καθαρό διάδρομο στην ελληνική οικονομία. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το χρέος, πλούσια επικαιρότητα είναι και τα πράγματι σήμερα. Τουλάχιστον οι τοποθετήσεις αξιωματούχων επί του θέματος ήταν πολλαπλές. Πραγματικά. Θα βρεθεί μια λύση το θέμα. Ας ελπίσουμε τώρα. Περιμένουμε 15 του μήνα. Αλλιώς είναι ο κορυφής 22 του μήνα. Ας μην πηγαίνουμε, ας μην προστρέχουμε εμείς. Ναι. Ας θέτουμε το πρώτο. Εμείς λέμε τα ορόσημα, γιατί επειδή συνεχώς μιλάμε για ορόσημα και συνεχώς χάνονται αυτά τα ορόσημα, καλό είναι να τα λέμε, γιατί εντάξει, το πιο πιθανό είναι να χαθούν παρά να πιαστούν. Τουλάχιστον η ιστορία αυτό μας έχει δείξει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα και πάμε να δούμε την αλλαγή του μηντιακού τοπίου. Η οποία αλλάζει ριζικά. Αλλάζει ριζικά, πραγματικά. Γιατί αυτά έγινε μια επιχειρηματική κίνηση πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω πριν 2 χρόνια, αν κοιτούσαμε το μηντιακό χάρτη και τον κοιτάξουμε και σήμερα, τα πράγματα είναι ήδη αρκετά διαφορετικά. Και από σήμερα, μάλιστα, τείνουν να αλλάξουν ακόμα περισσότερο. Να πούμε ότι σήμερα έγινε στα γραφεία του ΔΟΛ, του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, ο διαγωνισμός για το ποιος θα πάρει
ποσοστό του δόλου στον οποίο. Το πληροδοτικό, δηλαδή αυτό που κατέθεται τη μεγαλύτερη προσφορά. Ακριβώς, κατατέθηκαν 5 προσφορές. Να πούμε εν ολίγης ότι νέος ιδιοκτήτης του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπρά και αυτού του ιστορικού οργανισμού είναι ο εφοπλιστής ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Mm-hmm. Στην κατοχή του έχουν περάσει πλέον τόσο. Έναντι πόσων εκατομμυρίων. Έναντι 22.892.600 ευρώ. Θυμόμαστε και τις προσφορές τότε στο περίφημο διαγωνισμό για τις άδειες. Άλλες τιμές. Τώρα εδώ, με 22 εκατομμύρια, όλος ο οργανισμός Λαμπράκη. Να πούμε λίγο ότι θα ανήκει πλέον στο κύριο Μαρινάκη. Βεβαίως, ναι, γιατί έχει τη σημασία. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τι που παίρνει, έχει. Τι παίρνει λοιπόν με 22 εκατομμύρια. Ο κύριος Μαρινάκης, το 22,11% των μετοχών του Mega Channel. Mm-hmm. Τις εφημερίδες Βήμα Νέα, τις ιστοσελίδες NGR, Βήμα GR και Νέα GR, τον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, το 50% των μετοχών της Ήρης Εκτυπωτική και το 41,22% των μετοχών του Πρακτορείου Διανομής Άργος. Τα πήρε όλα και έφυγε, εν ολίγης. Τα πήρε όλα και έφυγε. Να πούμε ότι περιπλέκονται τώρα αρκετά τα πράγματα. Γιατί αυτό να το πούμε λίγο. Είχαμε. Και επειδή ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο. Τελικά λένε δεν πουλήθηκε το ποσοστό του Μέγκα στο Σαββίδι. Τώρα πάει στο Μαρινάκι. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει πάρει ποσοστό και ο ένα στο Μέγκα και ο άλλο. Να. 22% πήρε με το συγκεκριμένο πληροδοτικό διαγωνισμό Βαγγέλης Μαρινάκη. 20% ποσοστό 19,63. Θέλεις ο να... κύριος Σαββίδης. Αυτή τη στιγμή. Άρα θα πρέπει να συνεπάρξουμε κάποιο τρόπο. Και να πούμε και όλα σε αυτό ότι δεν είναι οι δυο τους. Έχουμε και άλλους. Λοιπόν, έλα να βάλουμε έναν 35% λοιπόν. Στο Mega Channel, το οποίο είναι κλειστό, το οποίο ακόμα έχει απλήρωτους τους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται σε επίσκεψη εργασία. Σε αυτό το οποίο σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε το 22,11%. Το 35% το κατέχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το συντηρητικό λοιπόν ποσοστό παραμένει σε όμιλο της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Και πριν 10 ημέρες ο Ιβάν Σαββίδης πήρε το 19,63%. Mm-hmm. Από το Φώτη Μπόμπολα, ο οποίος διατηρεί πλέον το 13%. Δεν έχει εκμηδενιστεί λοιπόν. Όχι, το ποσοστό του επιτυχίας. Έχει και ο κύριος Μπόμπολας. Άρα έχουμε μία μάχη γιγάντων για το πώς θα βρεθεί μια συμβαστική λύση διαχείρισης αυτού του νέου μεντιακού τοπίου. Όχι του μεντιακού, του Μέγκα συγκεκριμένα, γιατί εκεί πέρα έχουν πέσει τα κορμιά για τη διεκδίκηση ποσοστών. Α πούμε, εκεί είναι και ο Δημήτρης Αγουμπελούζος 4,5% και ο Βίκτορ Ρέστης με 3,13%. Ακόμα περισσότερο. Να πούμε ότι μέχρι χθες θεωρούσαμε κυρίαρχο παίκτη στην αγορά του ΔΟΛ μαζί και του Μέγκα, τον Ιβάν Σαββίδη. Κάτι... Για να πάρει το συντηρητικότερο ποσοστό. Ναι, κάτι που δεν έγινε. Κατέβαλε, νομίζω, μια χαμηλή προσφορά με τα δεδομένα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του δεύτερου, του δεύτερου μικρότερου πλειοδότη, ας πούμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέβηκε με την εταιρεία που δημιούργησε για τις τηλεοπτικές άδειες, όπως θυμόμαστε τότε, την Alter Ego. Έδωσε 22,892 εκατομμύρια. Ο Ιβάν Σαββίδης με την εταιρεία του Ντιμέρα. Δεν ήταν ο δεύτερος, ήταν ο τρίτος. Ήταν ο τρίτος. Αυτό έδωσε, έχει μεγάλη σημασία. Άρα δεν ήθελε και τόσο πολύ να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο. Είναι ένας, ή να δώσει τόσο πολλά. Είναι ένας σκληρός επιχειρηματίας ο κύριος Σαββίδης και πάντα σε αυτές τις διαδικασίες πάει με τον προϋπολογισμό που έχει κάνει εξ αρχής. Mm-hmm. Και πρόσφερε 11,926 εκατομμύρια ευρώ. Και μια κυπριακή εταιρεία ήταν δεύτερη στο διαγωνισμό, που προσφέρει 21 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για την ιστορία. Η εταιρεία επίσης New Mile πρόσφερε 100.000 ευρώ. Και αξίζει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι του Δόλετ συμβολικά κατέθεσαν μια προσφορά της τάξης των 3 ευρώ. Και να τελειώσουμε με αυτό, με την ελπίδα ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά θα αποκατασταθούν, θα βρουν και πάλι τις θέσεις εργασίας που έχασαν και το μισθό που έχασαν, για να μπουν και πάλι στην κανονικότητα της ζωής τους και να επιστρέψουν πραγματικά σε αυτό το οποίο ζούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε με κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για σας και ταυτόχρονα αισιόδοξο. Θα μιλήσουμε εδώ πέρα με τον Δημήτρη Τσίγκο, ο οποίος συνιστά τον ιδρυτή της StarTech Ventures, ουσιαστικά νεοφυής επιχειρηματίας που έγινε επιχειρηματίας στη συνέχεια, θα μας μιλήσει πώς μία ιδέα μας μπορεί να γίνει επιχειρηματική πράξη. Σε λιγάκι, εδώ. Επανήλθαμε για να μιλήσουμε τώρα για αυτό που σας προλόγησα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο νομίζω απασχολεί πολλούς, καθώς ενδεχομένως όλοι να θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν, να κάνουν κάτι νέο επιχειρηματικά, ακόμα και αν δεν ήταν επιχειρηματίες στο παρελθόν, αλλά
ακριβώς επειδή έχουν κάποια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, πρωτότυπη, καινοτόμο, να θέλουν να κάνουν αυτή την ιδέα τους πράξη. Πάμε να δούμε όμως αυτό πώς γίνεται στην πράξη. Γιατί άμα μιλάμε μόνο θεωρητικά, δεν έχει και κανένα νόημα. Καλώς ορίζω λοιπόν εδώ στο στούντιο τον Δημήτρη Τσίγκο, ιδρυτή της Star Tech Ventures. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση εδώ, για να μας πεις πραγματικά αυτά τα απαραίτητα βήματα τα οποία χρειάζεται κάποιος για να μετουσιώσει την ιδέα σε πράξη, σε επιχειρηματική βιώσιμη επιχείρηση. Γιατί σημασία είναι και βιώσιμη επιχείρηση. Μην κάνουμε κάτι τώρα και μετά αποτύχει μέσα σε ένα χρόνο και βρέθουμε και χρεωμένοι μέχρι τα αυτιά. Έχει τη σημασία το αυτό. Σαφώς και έχει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνει κάποιος. Έχω εγώ μια ιδέα. Ενδεχομένως να έχω μια έτσι, πρωτότυπη ιδέα σε σχέση με ένα application το οποίο μπορεί να είναι χρηστικό για τους χρήστες των κινητών. Και θέλω αυτή την ιδέα να την κάνω πράξη. Το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα και πολύ σημαντικό είναι να απομυθοποιήσουμε την ιδέα. Δηλαδή, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι ερωτεύονται την ιδέα τους πάρα πολύ. Ναι. Νομίζουν ότι η ιδέα αυτή είναι κάτι τρομερά ιδιαίτερο. Και αρχίζουν και προβληματίζονται πάρα πολύ. Μην τη μάθει κανείς άλλος, μην μου την αντιγράψουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια παγκόσμια. Εντάξει, είναι εύλογες ανησυχίες. Είναι πολύ εύλογες και ανθρώπινες. Και το καρποθεί άλλος. Το λέω πολύ καλοπροαίρετα. Ναι, όμως είναι ελάχιστες οι ιδέες πραγματικά που είναι πραγματικά πρωτότυπες. Άμα σκεφτούμε ότι είμαστε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά με δισεκατομμύρια ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν πράγματα, είναι εξαιρετικά απίθανο μια ιδέα να είναι τόσο μοναδική. Προφανώς και μπορεί να υπάρξει. Άρα ενδεχομένως κάποιος να πέφτει θύμα της πλάνης ότι είναι πρωτότυπη ιδέα, αλλά δεν είναι τόσο στην πράξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η υλοποίηση. Και εκεί που πάσχουμε, γι' αυτό είπα να απομυθοποιήσουμε την ιδέα και να δώσουμε όλη μας την έμφαση στην υλοποίηση. Κύριε Τσίγκο, πώς μπορεί κάποιος να ξεκαθαρίσει αν είναι όντως πρωτότυπη ιδέα του ή αν κάποιος άλλος την έχει βάλει μπροστά ή την έχει εφαρμόσει? Πριν πάμε στην πράξη, έχει τη σημασία ότι. Σαφέστατα, πάρα πολύ ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να ποσοτικοποιήσει το αντικείμενο για το οποίο μιλάει. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε μια ιδέα η οποία μας φαίνεται τρομερά ενδιαφέρουσα και μπορεί να είναι. Συνήθως οι ιδέες που αποτυγχάνουν όταν πάνε να υλοποιηθούν δεν είχαν μελετήσει πολύ καλά το μέγεθος της αγοράς. Ενδέχεται λοιπόν να έχω μια καταπληκτική ιδέα, αλλά να μην υπάρχει επαρκής αγορά για αυτό. Και ζήτηση. Κλασικό στους μηχανικούς. Υπάρχει, συγγνώμη για την αγγλική έκφραση, το solution looking for a problem. Είναι καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία όμως δεν έχουν πραγματική ανάγκη στην αγορά. Η προϋπόθεση είναι να έχει απήχηση. Να κοινό. Μελετήσουμε, να μετρήσουμε. Ένα management plan. Ένα... Προϋπόθεση έχει πριν ξεκινήσουμε το να κάνουμε plan, κάτι. Που το business plan, επίσης η ορολογία καμιά φορά φοβίζει τον κόσμο. Το σχέδιο. Εμένα μου αρέσει πολύ η λέξη αυτό σχέδιο. Αυτό θέλει με αποκωδικοποίηση των όρων. Δεν θέλει όταν να μιλήσουμε για ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, να σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει επιχείρηση επί της ουσίας. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Είναι μια πολύ ωραία ελληνική λέξη, ναι. Η οποία δεν είναι μόνο η εταιρεία, είναι μια επιχείρηση. Μπορεί να πούμε στρατιωτική επιχείρηση, μπορεί να πούμε ιατρική επιχείρηση. Άρα το επιχείρηση σημαίνει ότι σχεδιάζω. Υπάρχει παράμετρος των πόρων, η παράμετρος του χρόνου, η παράμετρος των ανθρώπων. Ωραία, επειδή ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί, αυτό θα γίνει με έναν οικονομικό σύμβουλο, θα γίνει κατά μόνας, θα πρέπει να είσαι οικονομολόγος για να ποσοτικοποιήσεις μια σειρά από οικονομικά δεδομένα ή να καταφέρεις να αποκωδικοποιήσεις ή να μετρήσεις αυτό που μας περιγράφει στην αγορά, κατά πόσο είναι διαθέσιμη για αυτό το οποίο εσύ θα τους πλασάρεις. Λοιπόν, θα δώσω μια περίεργη απάντηση, αλλά. Χρειάζεσαι τους ειδικούς, αλλά πρώτα χρειάζεται να διαβάσεις ο ίδιος επαρκώς για να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ειδικούς. Ωραία. Το δύσκολο πράγμα, τελευταία είναι πολύ της μόδας οι δρόμοι. Ο μαραθώνιος, το 10 χιλιόμετρα κλπ. Είναι πράγματι. Και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές του πανηγυρισμού και οι στιγμές της εκκίνησης. Εκεί που δεν δίνουν πολύ έμφαση είναι στις ατέλειωτες ώρες προπόνησης και δυσκολίας για να φτάσεις να τερματίσεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Το επιχειρήν είναι το αντίστοιχο. Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, είναι πολύ ωραία η ιδέα. Ενδιάμεσα υπάρχει ατέλειωτη σκληρή δουλειά. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είναι κάτι επιτεύξιμο, αλλά θέλει πολύ και σκληρή δουλειά. Το business plan λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταρτήσουμε με το που μας έρθει η ιδέα. Ναι. Και τι ακριβώς συνιστά ένα business plan, για να το πούμε απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Το business plan είναι ένας τυποποιημένος τρόπος, μία μέθοδος που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας. Mm-hmm. Και πλέον στο ίντερνετ υπάρχουν ατελείωτοι πόροι για να δει κάποιος τι είναι ένα business plan. Mm-hmm. Όπου ουσιαστικά του δίνει ένα εργαλείο να αποτυπώσει ποια είναι η ιδέα που λέτε. Τι θα του χρειαστεί για να την κάνει πραγματικότητα, λόγω χάρη να υλοποιήσει ένα προϊόν, τι θα χρειαστεί ώστε να έρθει σε επαφή με τους πελάτες,
αυτό που παλιότερα λέγαμε διανομή, τώρα γίνεται μέσω του διαδικτύου κατά κύριο λόγο, και τι θα χρειαστεί να υποστηρίξει τη λειτουργία μετά, το οποίο το ποσοτικοποιούμε σε έσοδα και έξοδα. Το σχέδιο είναι, λοιπόν. Το κόστος ή το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι τα έξοδα τελικά θα είναι περισσότερα από όσα νομίζουμε. Και τα έσοδα τελικά θα είναι πάντα λιγότερα από ό,τι νομίζουμε. Ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθεί ο ενδυνάμει επιχειρηματίας μιας τέτοιας εταιρείας? Ίσως είμαι μονότονος, αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να διαβάσει ο ίδιος, ώστε να νιώσει ικανός να το σχεδιάσει. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ένα συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο νιώθω την ανάγκη να το πω, διότι θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και στα ελληνικά. Το θέλουμε αυτό. Λέγεται να κάνουμε το Lean Startup. Το πώς? Lean Startup, η λιτή επιχείρηση. Mm-hmm. Ο τίτλος είναι και στα ελληνικά. Ενώ και στην ελληνική έκδοση, ο τίτλος είναι στα αγγλικά. Lean Startup, το οποίο είναι ο καλύτερος διεθνός οδηγός βήμα προς βήμα για να φτιάξουμε μια νεοφυή επιχείρηση. Αυτό μας επιτρέπει. Το έχει γράψει αυτό. Είναι ο Eric Rice. Mm-hmm. Υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια, υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα παγκοσμίως γύρω από το Lean Startup, το οποίο ξεκίνησε μια πολύ ωραία ιδέα, ότι ο άνθρωπος αυτός που είχε ένα πολύ πετυχημένο startup στην Αμερική, είπε ότι δεν μπορεί να είναι στην τύχη η επιτυχία. Πρέπει να υπάρχει μια επιστήμη από πίσω. Και ήταν ο πρώτος που μελέτησε. Ούτε να αποτελεί όμως κάτι το οποίο θα είναι μόνο στην elite της τεχνογνωσίας. Θα πρέπει να μπει και στον κόσμο και στην πραγματική κοινωνία για να εντελώς απλοποιημένη μέθοδος. Η οποία τι λέει πολύ συνοπτικά. Λέει ότι όταν θέλω να βγάλω ένα καινούριο προϊόν στην αγορά, πρέπει να βγάλω το ελάχιστο δυνατό προϊόν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φτιάξω όλη την έκταση, ναι, αλλά να δω από το προϊόν που έχω στο μυαλό μου ποιο είναι το πιο σημαντικό. Και μετά αυτό το πρώτο, το πυρήνα του προϊόντος, να το βγάλω στην αγορά όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να πάρω feedback από την αγορά και να διορθώσω αντιστοίχως. Άρα, η πρώτη συμβουλή είναι, μετράμε τα πάντα, κάνουμε σχέδιο και δεν καθυστερούμε να βγούμε στην αγορά. Ο μόνος που ξέρει τελικά είναι ο πελάτης. Κάνεις μια δοκιμαστική έξοδο, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, για δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Ναι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μην ένα, αυτό, αλλά μια, αυτό, μια προσομοίωση. Ακριβώς, ναι. Πρέπει το συντομότερο δυνατό. Μια ορολογία, μια αργό που θα βρείτε πολύ συχνά στο ίντερνετ, είναι τα αρχικά MVP. Το οποίο είναι το Minimum Viable Product. Με ενοχλεί όταν χρησιμοποιώ αγγλική ορολογία, αλλά αυτή είναι. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχω όλα τα χαρακτηριστικά που θέλω στο προϊόν μου. Μπορώ να δω τον πυρήνα, ποια είναι η πραγματική του αξία. Τη βγάζω στην αγορά και είμαι από πάνω με ανοιχτό μυαλό να μετράω. Εδώ πέρα, ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλοί, ειδικά οι νέοι, είναι ότι επειδή είναι πολύ ενθουσιασμένοι και χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή επίτηδες, ερωτεύονται το προϊόν τους. Είναι το παιδί τους. Δεν ακούνε το feedback. Δηλαδή, σου δίνω ένα προϊόν, μου λες, δεν μου αρέσει ακριβώς και η πρώτη μου αντίδραση είναι να αμυνθώ. Να πω, μα δεν κατάλαβα. Αντί να ακούσει αυτό που θα σου πει. Πρέπει ο να ακούμε. Και να το εξελίσσουμε. Ακριβώς. Να είμαστε πολύ ανοιχτοί στο feedback. Ωραία. Πες να κοίτα. Το ρίσκο που μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι κάτι που ναι, μεν μπορεί να βγάλει κάποιο χρήματα, αλλά μπορεί και να χάσει. Ακριβώς. Πόσο το δίνετε εσεί το ρίσκο αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι τεράστιο λάθος η κοινωνία, και στην Ελλάδα αυτό γινόταν πάρα πολύ, να περιμένει από έναν επιχειρηματία να ρισκάρει την ίδια του την υπόσταση για ένα προϊόν. Πρέπει το ρίσκο να το περιορίζουμε. Δηλαδή, λες, γιατί μας το λέτε όμως αυτό? Γιατί πραγματικά το ρίσκο των startups είναι πολύ ψηλό. Είναι τεράστιο. Είναι πάνω από 80%. Είναι τεράστιο. Οπότε στην παραδοσιακή ελληνική επιχειρηματικότητα, κάποιος πήγαινε στη τράπεζα και η τράπεζα του ζητούσε να θέσει προσωπικές εγγυήσεις. Δηλαδή, ακόμα και στο μικρότερο δάνειο να πάρεις, η τράπεζα θα σου έλεγε ότι να υπογράψεις προσωπικές εγγυήσεις. Προσωπικές εγγυήσεις σημαίνει με το σύνολο της περιουσίας σου. Άρα αυτό είναι κάτι δραματικό. Βγαίνεις και χρεωμένος μέχρι τα αυτιά, επειδή τόλμησες να κάνεις να κάτι καινοτόμο. Γι' αυτό ή κάτι να, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς. Να... Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πρώτα βήματα να επιλέξουμε την ιδιωτική χρηματοδότηση και όχι την τραπεζική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Η τραπεζική είναι για πιο όριμες επιχειρήσεις και αν θέλετε και από τη μεριά της τράπεζας, σε ιδανικές καταστάσεις, μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι τράπεζες κανονικά, τώρα μην το πιάσουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, δανείζουν τα χρήματα των καταθετών τους. Mm. Οπότε ούτε οι τράπεζες θα αλλά να παίρνουν τεράστιο. Αλλά θέλω να ρωτήσω, τα προγράμματα τα οποία έχουν κάνει συγκεκριμένες τράπεζες, μην τις ονομάσω γιατί θα αποτελέσει διαφήμιση, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων. Αυτά ουσιαστικά είναι δανειοδότηση, δεν είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που έχουμε συνηθίσει σε άλλες μορφές χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πιο πολύ. Αλλά διαφέρουν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά διευκολύνει έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, τόσο πολύ μεγάλη ρευστότητα ή να επιπληρώνει υψηλά επιτόκια. Νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες αυτές πιο πολύ γίνονται ώστε σε επίπεδο επικοινωνίας και στρατηγικής να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας. Είναι δηλαδή κάποιες δράσεις
οι οποίες είναι για να δώσουν μια κατεύθυνση. Δεν είναι πραγματικά. Άρα δεν βοηθάει επί της ουσίας χρηματοδοτικά. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Και δεν νομίζω ότι μια τράπεζα είναι δουλειά της να κάνει τη χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου. Αυτό είναι δουλειά των ιδιωτών επενδυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα το πρώτο βήμα είναι να μην αποζητήσουμε την χρηματοδότησή μας από τις τράπεζες. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Που είναι επικίνδυνο. Ακόμα και αν μας το δώσει η τράπεζα, που εγώ σημειώνω, το συζητάμε το αν θα έπρεπε, διότι η τράπεζα δεν πρέπει να δίνει επισφαλή δάνεια. Άρα αυτά τα προγράμματα είναι περισσότερο για να δώσουν. Είναι coaching. Είναι πάρα πολύ mentoring. Καλά. Ναι. Ελπίζω να μην ακούστηκε άσχημα αυτό που είπα. Θεωρώ ότι έχουν τρομερά σημαντική συμβολή, αλλά η δουλειά τους. Είναι για καθιερωμένες επιχειρήσεις. Ναι, αυτό μας λέτε. Ναι, και τα προγράμματα, τα γνωστά που υπάρχουν, τα διάφορα accelerators κυρίως, είναι για να δώσουν μια κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικά για την επικοινωνία. Άρα πάμε λίγο στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα που δεν είναι και αναπτυγμένες πολύ εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Είναι μεγάλο πρόβλημα angels, αυτό. Business angels, ακούμε, venture capitals. Έχουμε εμείς όλο αυτό το πλαίσιο, το χρηματοδοτικό για να απευθυνθούμε εδώ, ή θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό και να ευδοκιμήσει η ιδέα μας έξω. Τόσο αυτού. Τι πεδίο εκμετάλλευσης μπορεί να υπάρχει από μια ιδιωτική χρηματοδότηση? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο πρώτος άνθρωπος που πρέπει να πείσουμε και θα μας χρηματοδοτήσει εμέσως και θα εξηγήσω είναι ο συνιδρυτής μας. Δηλαδή, επειδή λέμε ότι ο δρόμος της επιχειρηματικότητας δεν είναι ποτέ μοναχικός, η ποιότητα που μας λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι η κουλτούρα της συνεργασίας. Δυστυχώς, οι πιο πολλές επιχειρήσεις που γνωρίζουμε έχουν από πίσω μία εμβληματική μορφή. Σκεφτείτε λίγο τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι η επιχείρηση του τάδε, του τάδε και του τάδε. Ναι. Σπάνια ακούτε επιχειρήσεις πραγματικά πολυμετοχικές. Γιατί? Γιατί στη χώρα μας, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου αναπτυγμένη η κουλτούρα της συνεργασίας. Ακούτε επιχειρήσεις οικογενειακές που λέει χειρονομήσαμε την επιχείρηση του μπαμπά, αλλά τα αδέρφια για να μην τσακωθούν τη χωρίσανε. Είναι απίστευτα πράγματα. Ναι. Άρα, στη νέα και εποχή, άλλα έχουμε ακούσει, υπεξαιρέσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις που έκαναν μαζί μια συνεργασία φίλοι. Βλέπουμε ότι ναι, στη δεν νέα έχουμε εποχή αυτή λοιπόν τόσο. Πρέπει να μπούμε στη συνεργασία. Άρα ο νέος άνθρωπος. Αυτό προϋποθέτει εμπιστοσύνη, αμοιβαία. Εμπιστοσύνη, ακριβώς. Άρα ο νέος άνθρωπος που ξεκινάει κάτι, νέος στο μυαλό, όχι μόνο στην ηλικία, ναι. Το πρώτο που πρέπει να, ο πρώτος που πρέπει να πουλήσει, ας το πω σε εισαγωγικά, είναι να πείσει έναν άνθρωπο να μοιραστεί τη διαδρομή μαζί του, τον συνιδρυτή του. Ο συνειδητής, λοιπόν. Οι οποίοι, η πρώτη χρηματοδότηση που θα βάλουν είναι η δωρεάν εργασία τους. Έχει τρομερά μεγάλη σημασία. Η δεύτερη είναι η οικογένεια και φίλοι. Όσο μπορούν. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν. Η τρίτη είναι οι ιδιώτες επενδυτές. Για να πάμε λίγο σε αυτούς. Και θέλω να δω αν αυτό το πλαίσιο είναι αυτό που είπα και πριν. Είναι αρκετά αναπτυγμένο στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αποζητήσουμε αυτήν την ελλακτική χρηματοδότηση. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι αναπτυγμένο. Να μην δίνουμε ψεύτικες ελπίδες. Είναι στα πολύ πρώτα του στάδια, αλλά αρχίζει να υπάρχει. Και η πιο σημαντική συμβουλή σε κάποιον που αναζητεί χρηματοδότηση είναι η χρηματοδότηση να έρθει από έναν ιδιώτη ο οποίος έχει επιτύχει να κάνει κάποια μικρή περιουσία από το αντικείμενο της εταιρείας. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να κάνω μια startup, να δώσω κάτι πολύ πρακτικό, φτιάχνω εγώ μια καταπληκτική εφαρμογή για τον κλάδο του τουρισμού, ας το πούμε. Τεχνολογία κάνω για τον τουρισμό. Ο ιδανικός angel investor είναι ένας επιτυχημένος ξενοδόχος. Γιατί θα μου δώσει πολλά παραπάνω από τα χρήματα. Πού θα τον βρούμε, πού θα απευθυνθούμε, έτσι ώστε να βρούμε κάποιον δυνητικό επενδυτή για την λοιπόν, επιχείρηση μας. Η επιχειρηματικότητα είναι πρώτα και κύρια μια κοινωνική δραστηριότητα. Το πού θα τον βρούμε είναι στην κοινωνία. Υπάρχουν στην Αθήνα κάθε networking, μέρα. Λοιπόν, networking, και παθές και τα λοιπά. Λοιπόν, η εξωστρέφεια όσον αφορά την προσωπικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας, όπου και αν βρεθεί, λέει για αυτό που κάνει. Ευτυχώς στην Αθήνα πια υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, το ίντερνετ γίνεται χαμός. Και δεν πρέπει να νιώθουμε καθόλου άσχημα. Είπατε να μην φύγουμε. Όχι, να μην φύγουμε. Εγώ μένω στην Ελλάδα και έχω μείνει στα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης και θα μείνουμε πάντα εδώ. Αλλά ταξιδεύουμε συνέχεια. Μπορείς να μπεις σε ένα αεροπλάνο και στις 2 ώρες είσαι σε πολλές πόλεις με πολλές οικονομίες που ανθίζουν και μπορείς να βρεις συνεργάτες να δούνε τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Με πιο θεσμοθετημένους όμως τρόπους χρηματοδότησης ιδιωτικής. Θα πρέπει κάποιος να μείνει εδώ, να πάει στο εξωτερικό. Ενδεχομένως, κάποιος από αυτούς τους τρόπους είναι, όπως είπαμε πριν, οι business angels, οι venture capitalists, είναι αυτό το crowdfunding που παίρνει λεφτά από συμμετοχή ουσιαστικά που βάζουν εισφορά λίγο-λίγο κάθε ένας πολίτης μιας χώρας και έτσι διαμορφώνεται ένας μποναμάς. Τι από όλα πιο μια πολύ. Μια χρήσιμη είναι πληροφορία. Υπάρχουν 2 θεσμικοί φορείς. Ναι. Υπάρχει η Ένωση των Επιχειρήσεων Venture Capital, ναι, η οποία είναι στο ίντερνετ στο HVCA. Από το Hellenic Venture η Capital Association. Όχι, δεν βοηθάει χρηματοδοτικά, είναι απλά ένα σύνδεσμο εκπροσώπηση. Όχι, κάποιο επιχειρηματία μπορεί να απευθυνθεί στην HVCA, ναι, και να δει ποια είναι τα venture capital στην Ελλάδα. Είναι καμιά κοσαριά. Α, πολύ ωραία. Ομοίως υπάρχει το HEBAN, το Hellenic Business Angel Network, heban.gr, όπου από εκεί μπορεί να βρει πληροφορίες ποιοι είναι οι business angels στην Ελλάδα. Δεν θα του βρουν αυτή χρηματοδότηση, θα του δώσουν τις επαφές. Ο διαμεσολαβητής. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο. Υπάρχουν πάρα πολλές online υπηρεσίες.
στο ίντερνετ, όπου πια βρίσκεις επαφή online με επενδυτές. Mm-hmm. Τα αυτονόητα, όταν μπαίνεις σε αυτό το αντικείμενο, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα. Το ότι έχεις μάθει καλά μέσα από πρακτική εξάσκηση τι είναι ένα business plan, τι είναι μια παρουσίαση. Το ότι μιλάς αγγλικά το θεωρώ αυτονόητο. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όσο δύσκολο και αν είναι, πρέπει να το κάνεις. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση της ιδέας, για να μην μας την κλέψουν, γιατί μπορεί να κάποιοι να θεωρούν ότι αδίκως ανησυχούν για το γεγονός ότι μπορεί να τους υποκλέψει κάποιος την ιδέα τους, αλλά μπορεί να είναι και βάσιμη ανησυχία. Μία πολύ καλή ιδέα, ένα business plan το οποίο έχει καταρτιστεί και τέλος πάντων ένα επιχειρηματικό πλάνο το οποίο έχει προοπτικές βιωσιμότητας, είναι και θελκτικό ταυτόχρονα. Τι κάνεις λοιπόν και πώς κατοχυρώνεις αυτή την ιδέα. Τώρα θίγεται ένα θέμα που είναι το μεγαλύτερο debate στον κλάδο της επιχειρηματικότητας διεθνώς. Υπάρχουν δύο σχολές. Η πρώτη σχολή λέει όλα ανοιχτά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αντιγράψτε ό,τι θέλετε. Αν με αντιγράφετε, με βελτιώνετε. Είναι μια σχολή. Άρα να μην φοβόμαστε. Mm-hmm. Σε κάποιους κλάδους όμως συγκεκριμένους, όπως είναι η βιοτεχνολογία, τα φάρμακα, η μικροηλεκτρονική, οι πατέντες, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχουν τεράστια σημασία. Έχουν σημασία γιατί νομίζω έρχονται όμως, κάποιος μπορεί να το κλέψει μετά από κάποια χρόνια. Σαφέστατα. Αλλά για να είμαστε πολύ έτσι ρεαλιστές και να μην παραπλανούμε άθελά μας, αυτό αφορά εγχειρήματα ιδιαίτερα υψηλού επιστημονικού αντικειμένου. Δηλαδή, άμα έχουμε μια επιχείρηση της οποίας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βασίζεται σε ένα επιστημονικό αντικείμενο, μια έρευνα ιδιαίτερα έτσι υψηλής αξίας, πράγματι αυτή αξίζει να πατενταριστεί και να κατοχυρωθεί. Επειδή ξεκίνησα, παράδειγμα, με ένα application, με μια εφαρμογή στο κινητό. Θα συνεχίσω με αυτό το παράδειγμα. Πολύ ωραία. Εκεί δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνογνωσία, εκτός και αν είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικά καινοτόμο και πρωτοποριακό, το οποίο εν πάση περιπτώσει. Παρά τα αυτά, χρειάζεται μια μέρημνα. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που θέλει κάποιος να κάνει μια εφαρμογή και κάποιος άλλος που μπορεί να έχει το επιτελείο ή τα χρήματα ή γενικότερα τους συνεργάτες να το κάνει με πολύ καλύτερο τρόπο και να έρθει και να στο εφαρμόσει πιο πριν από σένα. Η εμπειρία δική μου, ειδικά στις mobile εφαρμογές μαζί με έναν συνεργάτη, όπως λέγαμε, ναι, έναν co-founder, περάσαμε όλο το κύκλο από την ίδρυση μέχρι την πώληση της εταιρείας. Τελικά αυτό που έψαξαν πάρα πολύ, αυτό που έπαιξε καθοριστική σημασία, δεν ήταν τόσο η κατοχύρωση της πατέντας για την εφαρμογή, την οποία δεν την είχαμε κάνει καν, δεν είχε νόημα να γίνει, αλλά από νομικής άποψης να είναι πάρα πολύ καλά στημένη η εταιρεία. Δηλαδή, είχαν συμβάσεις όλοι οι άνθρωποι που δουλεύαν στην εταιρεία, είχαν συμβάσεις εργασίας, όλοι οι μηχανικοί που εργάστηκαν είχαν υπογράψει ότι τα πνευματικά δικαιώματα τα παραχωρούν στην εταιρεία. Άρα, η κατοχύρωση δεν είναι μόνο η απλή πατέντα για το προϊόν, στη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει να είναι μια τακτοποιημένη και σωστά στημένη εταιρεία. Και είναι απογοητευτικό ότι ακόμα και μεγάλες εταιρείες είναι ένα μικρό μπάχαλο μέσα. Δεν είναι καλά στημένες. Το να έχουμε σωστές συμβάσεις, σωστά βιβλία, να έχουμε ελεγκτές, να έχουμε διαφάνεια στα οικονομικά μας, όλα αυτά δεν είναι για να είμαστε απλά καλοί άνθρωποι. Διευκολύνουν την πώληση της εταιρείας. Διότι ο σκοπός τελικά είναι να πουληθεί η εταιρεία κάποια στιγμή. Κωδικοποιημένα στο νέο που μας βλέπει τώρα και έχει στο μυαλό του ή έχει αναπτύξει κάτι, ποια ήταν τα στάδια που θα του δίνατε ως προτεραιότητες που πρέπει να έχει για να προχωρήσει τη σκέψη? Business plan, λοιπόν, ξεκινήσαμε. Σαφέστα, το business plan, το σχέδιο. Το σχέδιο. Να μην κάνει πράγματα στη τύχη, να μην είναι στο πάμε και βλέπουμε. Μετράμε και θα δώσω μια πολύ πρακτική συμβουλή. Το σχέδιο είναι κάτι δυναμικό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το κάνουμε σήμερα. Και ό,τι εξελίσσεται. Λοιπόν, και έχουμε συνήθως αυτό που εφαρμόζουμε εμείς στη θερμοκοιτίδα μας και δουλεύει πολύ καλά, είναι ένα σχέδιο τριών επιπέδων. Δηλαδή, ξέρουμε σε τεράστια λεπτομέρεια. Να πούμε και τι είναι η θερμοκοιτίδα. Η θερμοκοιτίδα είναι εκεί όπου ζυμώνουν οι επιχειρηματικές ιδέες, έτσι, για να το πούμε γι' αυτό κιόλας και θερμοκοιτίδα. Και ουσιαστικά αρχίζουν να μετουσιώνονται, παίρνουν μια πραγματική μορφή μέσα από την συμβολή συγκεκριμένων ανθρώπων, ναι, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο καλά. Βεβαίως. Είναι πολύ καλή αναλογία με τις θερμοκοιτίδες και τα μωρά. Αυτό είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις μικρές που δεν είναι ακόμα πλήρεις οργανισμοί και τους βοηθάμε να μεγαλώσουν και να πατήσουν στα πόδια τους. Και εκεί ουσιαστικά στον σχεδιασμό έχουμε πάντα τα τρία επίπεδα. Δηλαδή, η εταιρεία ξέρει σε τεράστια λεπτομέρεια τι θα κάνει μέχρι ένα μήνα. Ξέρει σε πολύ καλή λεπτομέρεια που θα είναι σε τρεις μήνες και έχει μια ιδέα που θα είναι σε ένα χρόνο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθεί ένα μήνα, τρίμηνο και χρόνο. Λοιπόν, είναι μετά το business plan αυτό. Εγώ έχω σημειώσει ή μέχρι τώρα παράλληλα να γίνεται. Ένα καλό business plan. Ένα καλό business plan το οποίο δεν πρέπει να είναι, δηλαδή μια συμβουλή. Κυκλοφορούν διάφοροι με πολλά εισαγωγικά σύμβουλοι που λένε ένα business plan 50 σελίδων, 80 σελίδων. Καμία σχέση. Το business plan για μια νεοφυή επιχείρηση είναι 11 slides. Το α και το μέγα όμως, γιατί δίνει μεγαλύτερη έμφαση. Η αρχή, η λύμιση του παντός. Είναι λοιπόν συνήθως τα business plans αυτά
που συνήθως το λέμε pitch, από το pitching ότι παρουσιάζω την ιδέα, είναι πολύ συνοπτικά ποιο είναι το πρόβλημα, πώς θα το λύσω, υπάρχει αγορά, πώς είναι αυτή η αγορά, λεπτομέρειες του προϊόντος, κάποια βασικά οικονομικά στοιχεία. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Διότι το να μπορέσεις να πεις κάτι με απλότητα σημαίνει ότι το έχεις καταλάβει. Όποτε βλέπεις πολύπλοκα πράγματα, συνήθως δεν υπάρχει πολύ βαθιά κατανόηση μας. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Νούμερο 2. Λοιπόν, ο σχεδιασμός. Το δεύτερο είναι να ακούμε. Δηλαδή να παίρνουμε feedback. Αυτό παρότι είμαστε ενθουσιασμένοι, εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν ακούνε. Μάλιστα. Και είπαμε και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Μετά θα αρχίσει κάποιος να ψάχνει τους τρόπους για να χρηματοδοτήσει την ιδέα του. Το πρώτο είναι λοιπόν να απευθυνθούμε σε επιχειρήσεις, σε επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι στον ευρύτερο τομέα που μας ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα, αλλά και αλλού. Και μετά να μπούμε σε μια διαδικασία με τα venture capital funds, ειδικά αυτά που λέγονται seed funds, και είναι venture capital αρχικού σταδίου. Σποράς. Ναι. Όλοι μας ακούνε, δηλαδή αυτοί γενικά. Τα ελληνικά και το εξωτερικό επενδύουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου στο 1%. Αυτό σημαίνει ότι για να δούνε, για να κάνουν 10-15 επενδύσεις που πρέπει να κάνει το καθένα από αυτό, αναγκαστικά θα δούνε 1.000-1.500 επιχειρήσεις. Ναι. Άρα, μην έχει καμία αμφιβολία κάποιος τηλεθεατής ή οποιοδήποτε, αν θα με δούνε. Φυσικά θα σε δουν. Και ακόμα και αν δεν επενδύσουν σε σένα, θα σου δώσουν πολύ χρήσιμο feedback. Οπότε, εγώ καλώ τους νέους να μην φοβούνται να πάνε σε επενδυτές, να πηγαίνουν νωρίς. Να πηγαίνουν με δομημένη πρόταση και γιατί να ξέρουν. Αν είναι επενδυτές οι χρηματοδότες, θα είναι σύμβουλοι. Ακριβώς. Και να μην δηλαδή, θα σε απορρίψουν 10-15 φορές μέχρι τελικά κάποιος να σου δώσει χρηματοδότηση, αλλά σε κάθε φορά παίρνοντας το feedback βελτιώνεσαι. Mm-hmm. Είναι κάτι που θέλει προσπάθεια. Γι' αυτό είπαμε, είναι όπως ο αγώνας. Θέλει προπόνηση, θέλει πολλή δουλειά. Το mentoring τελικά όμως γίνεται από τους επενδυτές. Ποιος είναι ο πιο δόκιμος τρόπος, ή μέσα από αυτή τη διαδικασία μιας θερμοκοιτίδας, όπου θα βρεθεί σε επαφή ένας υποψήφιος επιχειρηματίας με μία σειρά από ανθρώπους του κλάδου. Ωραία. Υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες και η πραγματικότητα. Ναι. Στις ιδανικές συνθήκες, το να έχω ένα μέντορα είναι δώρο Θεού. Στην πραγματικότητα, πρέπει να κάνω μια πολύ καλή έρευνα να δω ποιοι είναι αυτοί οι μέντορες. Τι background έχουν, τι credentials έχουν και αν πραγματικά μπορούν να με βοηθήσουν. Από ό,τι έχω δει στην ελληνική πραγματικότητα, έχουμε και από τις δύο κατηγορίες. Έχουμε και ανθρώπους που μπορούν να δώσουν πραγματικά σημαντική βοήθεια, έχουμε και άλλους οι οποίοι είναι διάδοντες αστέρες και λίγα πράγματα θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Άρα, να είμαστε προσεκτικοί με τους συμβούλους μας, διότι ένας κακός σύμβουλος μπορεί να μας έχει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από το μη σύμβουλο. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε και μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια άλλα βήματα τα οποία παράλειψαμε να πούμε, αλλά θέλω πραγματικά να δώσω το λόγο σε σένα και να μου πεις τι άλλο χρειάζεται ένας νέος επίδοξος επιχειρηματίας. Λοιπόν, νομίζω πέρα από τα βήματα πρέπει να δώσουμε τρεις βασικές ποιότητες. Η πρώτη βασική ποιότητα είναι η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ότι πρέπει να πιστεύεις, πρέπει να είσαι αποφασισμένος να κάνεις ό,τι χρειαστεί για να μπορέσεις να φέρεις σε πέρας. Στη δική μας γενιά μας άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ. Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Και ο Magic Johnson έλεγε ότι το rebound δεν το παίρνει ο πιο ψηλός, δεν το παίρνει ο πιο δυνατός. Το παίρνει όποιος το θέλει περισσότερο. Άρα πρέπει να θέλεις. Η δεύτερη, που νομίζω έχει σχέση και με το μπάσκετ, είναι η συνεργασία. Ότι είπαμε, η επιχειρηματικότητα δεν είναι ποτέ μοναχική. Και το τρίτο είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Εδώ να είμαστε σαφέστατοι. Δηλαδή, μια επιχειρηματική δραστηριότητα άξια λόγου αποκλείεται, δηλαδή αποκλείεται να έχει κάποια αξιόλογα αποτελέσματα πριν από 2, 2,5, 3 χρόνια. Συνήθως θα έχει τα 5, γενικά διεθνώς η στατιστική για το exit, δηλαδή από την ημέρα της ίδρυσης μέχρι την πώληση της εταιρείας, είναι 9 χρόνια. Mm-hmm. Άρα, όταν λέμε να κάνω κάτι και σε 6 μήνες να έχω πάρει τα λεφτά μου πίσω, αυτό είναι υποχρεωτικά κομμωτήριο καφετέρια στο Βλατζίδικο. Λοιπόν, από εκεί πηγάζει. Αυτό καταλήγουμε εκεί στην Ελλάδα. Όχι γρήγορα. Δηλαδή, υπομονή, αυτοπεποίθηση και θετική σκέψη. Το τελευταίο είναι αυτό. Δυστυχώς, κατακλυζόμαστε από αρνητική σκέψη. Έχει προβλήματα η Ελλάδα. Έχει, ναι. Έχει πάρα πολλά προβλήματα η Ελλάδα. Αλλά έχει και πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχουμε πολύ μορφωμένα παιδιά, πάρα πολύ έξυπνα παιδιά. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τζίγκο για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές του
και ελπίζω να ακολουθήσει κάποιος από όσους μας παρακολουθεί κάποιοι αυτά τα πάρα πολύ χρήσιμα στάδια, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και ενδεχομένως να τους βγάλει από την ύφεση και την κρίση που βιώνουν οι ίδιοι και να μπουν σε μια διαδικασία πολύ περισσότερο ελπιδοφόρα και βιώσιμη. Απολύτως. Λοιπόν, επίσης να ευχαριστήσω εδώ τον Νικήτα Κορονάκη, τον συνάδελφο που μου κράτησε την τροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Και εμείς πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον διεθνή χώρο, ειδήσεις τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προτού συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη συνάδελφο τη Ματίνα τη Χαρκοφτάκη, πάμε να δούμε το βίντεο από την ελληνική έκδοση του Euronews, από το οποίο ουσιαστικά θα δούμε πώς η Τερέζα Μέη ζητά από την αεροπορική εταιρεία British Airways να αποζημιώσει τους χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και εγκλωβίστηκαν στα βρετανικά αεροδρόμια. Επιστροφή στην ομαλότητα κατά την British Airways μετά την ταλαιπωρία για περίπου 75.000 επιβάτες τις προηγούμενες ημέρες. Η κατάρρευση του συστήματος υπολογιστών της προκάλεσε χάος και η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό άλλωστε ζήτησε και η Τερέζα Μέη. Είναι σημαντικό η British Airways να έχει σχεδιάσει την καταβολή αποζημιώσεων από τους ανθρώπους που ταξίδευαν. Εναπόκειται σε αυτούς όμως να λύσουν τα ζητήματα και να διασφαλίσουν πως μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που οι επιβάτες αναμένουν από την British Airways. Η εταιρεία απέδωσε το χάος σε τεχνικό πρόβλημα και απέκλεισε το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν πως το ζήτημα θα έχει αποφευθεί εάν η British δεν θυσίαζε εργαζομένους στο βωμό του κέρδους με την πολιτική των περικοπών. Και από την British Airways πάμε σε μια έτερη αεροπορική εταιρεία η οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το Brexit και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα επιφέρουν σε αυτήν. Μιλάμε φυσικά για την Ryanair, την εταιρεία χαμηλού κόστους, η οποία ουσιαστικά χτύπησε το καταμπανάκι του κινδύνου για το ενδεχόμενο υπάρξει αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια ώρα επισήμανε ότι πλήγμα για την τουριστική κίνηση, για την επιβατική, αποτελεί το τρομοκρατικό χτύπημα και κίνδυνος για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο. Το Brexit προσγείωσε τα ετήσια καθαρά κέρδη της Ryanair που σημείωσαν άνατα τις τάξεις του 6% για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου. Το 2015 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 43%. Πλήγμα για την ταξιδιωτική αγορά αποτέλεσαν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που επηρεάζουν αρνητικά την επιβατική κίνηση. For the industry in general, I think uncertainty over Brexit, για την αγορά γενικά θεωρώ πως η αβεβαιότητα που έφερε το Brexit είναι το πιο σημαντικό θέμα. Από εκεί και πέρα, οι πιλότες των πτήσεων τσάρτερ από Τουρκία, Βόρεια Αφρική στην Υπηρετική Ευρώπη. Αυτές θα συνεχίσουν να είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην επόμενη χρονιά και οπωσδήποτε και τα ζητήματα ασφαλείας. Παρά το αρνητικό κλίμα, οι πωλήσεις της Ryanair αυξήθηκαν κατά 2% στα 6,65 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς η εταιρεία μετέφερε 120 εκατομμύρια επιβάτες, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Ματίνα τη Χαρκοφτάκη για να δούμε, όπως είπα και πριν, ειδήσεις από το διεθνή χώρο και όχι μόνο Αμερική, δεν έχει μόνο Αμερική το μενού των ειδήσεων, Ματίνα. Αλλά δυστυχώς θα ξεκινήσουμε μία δυσάρεστη είδηση και με την έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στην Καμπούλ. Ακριβώς, Ιρό, που είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι και να τραυματιστούν 350. Έτσι λοιπόν η έκρηξη σημειώθηκε στις 8:25 τοπική ώρα το πρωί, μία ώρα αιχμής, στο διπλωματικό τετράγωνο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, την Καμπούλ. Εκεί λοιπόν που θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα σημεία της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν. Φυσικά λοιπόν την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος αργότερα, ενώ υπήρχαν υποψίες ότι κρύβονταν πίσω και οι Ταλιμπάν, ωστόσο
Οι ίδιοι το αρνήθηκαν λίγες ώρες αργότερα. Στο Αλτζαζίρα. Προτού αναλάβει την ευθύνη το Ισλαμικό κράτος. Και οι τζιχαντιστές λοιπόν ανέλαβαν την ευθύνη πίσω από τη συγκεκριμένη επίθεση, όπου οι περισσότεροι απλοί πολίτες τραυματίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε κοντά στην γερμανική πρεσβεία. Ωστόσο, λόγω του οστικού κύματος που προκλήθηκε από την έκρηξη, που ήταν πάρα πολύ ισχυρό, προκάλεσε ζημιές σε τζάμια παραθύρων και κτίριων εκατοντάδες μέτρα μακριά. Έτσι λοιπόν, ζημιές προκλήθηκαν και στην πρεσβεία της Κίνας, της Ινδίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού βρισκόταν για ώρες πάνω από το σημείο της έκρηξης. Η βόμβα, όπως είπαμε, εξεράγει περίπου στις 8 και 25. Την ώρα δηλαδή που θεωρείται είναι ώρα πρωινής αιχμής, ακολούθησε πανικός. Στο σημείο έσπευσαν πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους τραυματίες για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Και έτσι λοιπόν είναι... Πάντως, Ματίνα, είπες ότι έγινε στη γερμανική πρεσβεία, λίγο κοντά στη γερμανική πρεσβεία, ναι, 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 και κοντά στη γαλλική κατά πληροφορίες. Ο στόχος τελικά ποιος ήταν, οι δύο πρεσβείες? Ναι. Ήταν οι πρεσβείες. Στην λοιπόν, ανάληψη ευθύνης διευκρινίζουν ποιος ήταν ο στόχος? Δεν διευκρίνησαν ποιος ήταν ο στόχος. Ήταν ο στόχος οι πρεσβείες, ήταν στο διπλωματικό τετράγωνο, ήταν ο στόχος οι ξένοι αντιπρόσωποι χωρών. Και φυσικά να πούμε ότι το Ισλαμικό κράτος έχει αυτή η συγκεκριμένη επίθεση, ακολούθησε μια σειρά επιθέσεων στην οποία έχει προχωρήσει το Ισλαμικό κράτος το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Πολύ νεκρό επιθέσεων. Είχε προηγηθεί μια επίθεση στο ΝΑΤΟ, στα γραφεία του ΝΑΤΟ στην συγκεκριμένη χώρα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τώρα χτύπησε το διπλωματικό τετράγωνο της πρωτεύουσας. Όπως είπαμε, ακολούθησαν σκηνές απόλυτου πανικού. Κόσμος συγκεντρωνόταν στο σημείο για να μάθει τι συμβαίνει. Ενώ τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί είχαν πάρει φωτιά. Μάλιστα, να πούμε ότι στο σημείο εκείνο την στιγμή της έκρηξης ήταν και ένα δημοσιογραφικό αυτοκίνητο του BBC, σκοτώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Όπως είπαμε, 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή, 350 οι τραυματίες. Ο τραγικός απολογισμός αυτής της παρανοϊκής σε κάθε περίπτωση επίθεσης του παρανοϊκού Ισλαμικού κράτους. Πάμε όμως να αλλάξουμε κλίμα και σελίδα στην επικαιρότητα και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου εκεί πέρα υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Τραμπ πρόκειται να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Κάτι για το οποίο μας προειδέασε στη σύνοδο των G7, γιατί δεν δέχτηκε να βγάλει ένα κοινό ανακοινωθέν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ναι, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έχει άλλωστε πολλές φορές σταθεί αντίθετο με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος δεν δέχεται να την αποδεχθεί. Δεν δέχεται λοιπόν την υπερθέρμανση. Να πούμε λίγο τι λέει αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά έχει θέσει ως στόχο να παραμείνει η θερμοκρασία του πλανήτη από το 2020 και μετά κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι ο στόχος και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει αυτή την συμφωνία. Με μείωση εκπομπών ρήπων και άλλες δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ναι, αυτό λοιπόν δεν δέχεται ο Τραμπ ότι να το εφαρμόσει. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν το έχει βγάλει επίσημα. Έχει κάνει μια ανάρτηση στο Twitter που λέει εντός των επόμενων ημερών θα τοποθετηθεί. Σωστά. Ναι. Αύριο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα στη σύνοδο στις Βρυξέλλες θα υποστηρίξουν φυσικά την Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, ανεξαρτήτως της τάσης που θα ακολουθήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δεν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Μάλιστα, θεωρεί ότι οι τριτοκοσμικές χώρες όπως η Ινδία και άλλα κράτη είναι εκείνα τα οποία συμβάλλουν περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το σχέδιο 5 σημείων για την κλιματική αλλαγή. Σε φοιτητές λοιπόν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, τα 5 σημεία του σχεδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε πολιτικό επίπεδο, μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον ΟΗΕ, στενότερη συνεργασία του ΟΗΕ κατά την επεξεργασία εθνικών σχεδίων για την προστασία του κλίματος, καθώς και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον αγώνα
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, ενώ έριξε και τις βολές του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, αλίμονο. Ναι, στέκεται εμπόδιο σε όλα αυτά. Δεν τα πιστεύει, δεν θέλει με τίποτα να τα ενστερνιστεί. Θεωρεί ο κύριος Τραμπ ότι η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή θα αποθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα ή θα μειώσει τους ρυθμούς ανάπτυξης αμερικανικής οικονομίας, αν και εφόσον προβούν σε μειώσεις των εκπομπών ρήπων Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το είχε χαρακτηρίσει, θυμάμαι, προεκλογικά φάρσα κιόλας στη συγκεκριμένη συμφωνία. Ήταν ιδιαίτερα προκλητικό στο συγκεκριμένο θέμα. Και αναρωτιέμαι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας αν έχουν προβεί σε κινητοποίησεις και τώρα εν αναμονή της απόφασης του Τραμπ για τη συμφωνία για το κλίμα. Γενικότερα η συγκεκριμένη στάση είναι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο ίδιος δηλαδή. Άρα προσυπογράφει τις θέσεις, πρεσβεύουν τους Ρεπουμπλικανούς. Πάντοτε οι ίδιοι πίστευαν ότι δεν ήθελαν αυτή τη συμφωνία των Παρισίων, ήταν αντίθετη. Και έτσι λοιπόν ο Τραμπ σε αυτή τη γραμμή συνεχίζει απτόητος. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη σύνοδο στις Βρυξέλλες. Αφού όμως γίνεται με τη βούλα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν μπορούμε να ελπίζουμε και σε περισσότερα, Ματίνα. Ναι. Ας ευχηθούμε όμως ότι, εν πάση περιπτώσει, θα εκλογικευτεί σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πάμε να αλλάξουμε όμως πάλι θέμα και πάμε να δούμε κάτι άλλο που κάνει ο Τραμπ, το οποίο έχει ελληνικό χαρακτήρα, θα λέγαμε. Ναι, έχει ελληνικό χαρακτήρα. Με την επιστροφή του λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη του περιοδία στο εξωτερικό, θέλει μάλλον να φέρει έναν αέρα αλλαγής στον Λευκό Οίκο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προχωρήσει σε έναν ριζικό ανασχηματισμό στον Λευκό Οίκο και μάλιστα να αλλάξει, να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο υψηλόβαθμο προσωπικό του και μεταξύ άλλων να καθαιρέσει τον προσωπάρχη του, τον ελληνικής καταγωγής Prince Priebus, ο οποίος μάλιστα τον βοήθησε πολύ σημαντικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής. Είναι αρκετή, έτσι, λόγω και όλου αυτού του σκανδόλου που έχει ξεσπάσει αναφορικά με ενδεχόμενες επαφές συνεργατών του Αμερικανού Προέδρου με Ρώσους αξιωματούχους, αρκετοί άνθρωποι που ήταν κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ και ήταν ευνοούμενοι του, έχουν αρχίσει να πέφτουν. Εκαθάριση δηλαδή κάνει ο Τραμπ. Ναι, κάνει μια εκαθάριση, προσπαθεί κάπως... Σαν άλλος Ερντογάν. Αλλά σε μικρότερη κλίμα, καλή μόνο, κάνουμε αυστηριευόμαστε. Ναι, προσπαθεί ο ίδιος κάπως να αλλάξει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος του μετά από όλο αυτό που είπαμε, το σκάνδαλο με τις επαφές με τους Ρώσους αξιωματούχους και τη Ρωσία. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Πρίμπους δεν θα είναι πλέον ο προσωπάρχης του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και μπορεί να ταξιδέψει προς Ελλάδα μεριά και να γίνει ο νέος πρέσβης στη χώρα μας. Θα δούμε λοιπόν αν θα επαληθευτεί το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τώρα κάτι το οποίο έχει και λίγο χιουμοριστικό χαρακτήρα από τη μία, αλλά προκαλεί και την οργή τουλάχιστον στο περιβάλλον του Τραμπ από την άλλη. Για πες μας λίγο την τελευταία είδηση. Ναι, είναι οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ με μία καλλιτέχνηδα, η οποία όπως βλέπουμε και στα πλάνα κρατάει, ναι, είναι λίγο έτσι... Που σηκώνει το κεφάλι του Τραμπ, τον οποίο τον έχει αποκεφαλίσει η ίδια, είναι η δολοφόνος. Ναι, είναι η δολοφόνος του Τραμπ. Ο ίδιος εξοργισμένος έγραψε στο Twitter ότι ο 11χρονος ο γιος του πραγματικά σοκαρίστηκε με το που είδε το συγκεκριμένο πλάνο. Τι νόμιζε, ότι τον σκότωσε στην πραγματικότητα? Γιατί όχι. Φοβήθηκε τόσο πολύ? Εντάξει, μικρό παιδί να μου πει. Θεωρεί, ναι, είναι μικρό παιδί. Είναι λίγο σοκαριστικό το συγκεκριμένο πλάνο με την κυρία να κρατάει το κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ, παρότι που είναι ψεύτικο, φαίνεται ότι είναι ψεύτικο, ωστόσο προκαλεί έτσι μια ανατριχύλα. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνης εξήγησε τον λόγο που το έκανε αυτό. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες. Επέλεξε λοιπόν έτσι αυτό το πρωτότυπο. Αυτό είναι βίντεο το οποίο ανήρτησε η ίδια στα social media, ναι. Προβλήθηκε στην τηλεόραση. Πώς έγινε ακριβώς? Το ανάρτησε λοιπόν η ίδια στα social media, έγινε γνωστό φυσικά. Και ο ίδιος το είδε και επέλεξε μέσω του Twitter, του αγαπημένου του κοινωνικού δικτύου, να εκφράσει την οργή του. Και θα ήθελα να συμπληρώσω, να πω κάτι, ότι
Δεν είναι ωραίο αυτό το θέμα. Όσο καλλιτεχνικό και αν θεωρείται, εμένα δεν μου αρέσει. Εκφράζεις άποψη προσωπική τώρα, βέβαια. Θα εκφράσω την άποψή μου, γιατί όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί εργαζόμενοι του Facebook έχουν δηλώσει σε εφημερίδες ότι κάθε μέρα θα πρέπει να κατεβάζουν υλικό στο οποίο βλέπουμε να υπάρχουν αποκεφαλισμοί ανθρώπων από τρομοκράτες, δεν είναι τόσο ωραίο να υπάρχει αυτή η καλλιτεχνική. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η καλλιτεχνική μιλάμε έκφραση. Μιλάμε φυσικά για πραγματικούς αποκεφαλισμούς, στους οποίους προβαίνει ο ISIS. Εδώ μιλάμε για μια... το Ισλαμικό κράτος. Αλλά όταν θέλουμε φάρσα. Να περιορίσουμε αυτή την εξτρεμιστική δραστηριότητα... Άρα θεωρείς ότι νομιμοποιούν την εξτρεμιστική δράση του ISIS με αυτόν τον τρόπο? Όχι, εντάξει, δεν την νομιμοποιείς, αλλά είναι μια ακραία το έκφραση το μάτι, του χρήστη. Ναι. Γίνεται πιο εξοικειώνεται με την εικόνα βίας. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι λίγο υπό συζήτηση και κάποιοι ενδεχομένως να συμφωνούν, κάποιοι άλλοι να το βλέπουν αμιγώς χιουμοριστικά. Αλλά θέλω να μου πεις, αν η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε την ενόχληση χρηστών ή την επιδοκιμασία. Εντάξει. Είχε views, είχε likes, για να το πούμε και στη γλώσσα των social media και του Facebook. Είχε engagement, ναι, διάδραση, δηλαδή προκάλεσε φυσικά και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Πρόκειται να πούμε ότι είναι αυτή η συγκεκριμένη καλλιτέχνη, είναι η κωμικός Kathy Griffin, η οποία και προκάλεσε και την κριτική αρκετών, δέχθηκε δηλαδή σφοδρές κριτικές για τη συγκεκριμένη της κίνηση. Δηλαδή δεν είμαι μάλλον ήταν μόνο ήταν μια αμφιλεγόμενη κίνηση, δεν ήταν μια αποδεκτή γενικότερα. Ναι. Ούτε από το ακριατήριό τους και τους θαυμαστές τους, φαντάζομαι. Κάποιοι διαφώνησαν. Ναι, ότι πολλοί πιστεύουν ότι μάλιστα αρκετοί είπαν ότι η Γκρίφιν θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό της. Και φυσικά και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο 11χρονος γιος μου Μπάιρον δυσκολεύεται πολύ να το αντιμετωπίσει. Όλο αυτό το αποκάλεσε αρρωστημένο, μια αρρωστημένη κίνηση για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει παιδιά, βέβαια έχει και έναν ανήλικο γιο. Κοίτα να δεις, Ματίνα, που ο Τραμπ τελικά θα βγει και πιο συμπαθής μετά από αυτή την κατάσταση και από αυτή την ανάρτηση. Θα τον δει ο κόσμος περισσότερο συμπαθητικά και λιγότερο εχθρικά, γιατί θα συμπάσχει μαζί του λόγω του ότι ενοχλήθηκε το παιδάκι του. Οπότε βγαίνει κερδισμένος και πολιτικά, μάλλον και γι' αυτό έκανε και το συγκεκριμένο σχόλιο με το παιδί. Όλα βλέπεις, αξιοποιούνται και καρπώνονται από τους πολιτικούς, αξιοποιούνται πολιτικά και εκμεταλλεύονται πολιτικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Ματίνα τη Χαρκόφ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, με το καλό, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Τότε λοιπόν, εδώ στο SBC, με το SBC Live, στις 8 η ώρα θα σας περιμένουμε. Καλό βράδυ σε όλους.